Έλα, έλα, για πάμε, για πάμε! Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό με το σκουπερχό επιμήρων καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες, καμπτου δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Έχω το φόβητρο της κονσόλας, κυρίες και κύριοι, απέναντί μου, τον απροσπέλαστο το τείχος. Απροσπέλαστο τείχος που λέγεται Σωτήρης Ασκαλάτσι. Να κάνεις, μωρέ, Ασκαλάτσι! Καλώς ήρθες στο κονσολάτσι! Έντονη η αίσθηση της Παρασκευήλας σήμερα στην ατμόσφαιρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει, πιστεύω, έτσι, ας πούμε, εικάζω, θαρώ, είναι άλλη μια ωραία λέξη που έχει πεθάνει, ότι πρέπει να έχει λάβει χώρα. Αυτό το λάβει χώρα, ποια είναι η πρωτεύουσα, ρε, λέγε γρήγορα. Το MS Plus σαφώς, πόσο κάνει. Θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα, Τσακ Νόρις. Εδώ, από την μέρα που ήρθαμε, δεν έχουμε κάνει. Ειδικό αφιέρωμα Κρίκλης, να ξέρετε δηλαδή. Ειδικό αφιέρωμα παροιμίες. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μέσα στο πρόγραμμα, κανονικά. Διότι έχει σκελετό εκπομπή. Αφού δεν είναι αυτός που τα λέει σκελετός, πάντα υπάρχουν τα παραπανήσια, τα κιλά. Αφού ο σκελετός των γυαλιών δεν. Αυτό δεν. Τι έλεγα. Αυτά που λέτε, αυτά που λέτε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τι έλεγα πριν, κάτι έλεγα πριν και το χάσαμε με το σκελετό. Ναι, οκ, αυτά που λέτε. Υπάρχει λοιπόν έντονη μια Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα και έχει λάβει χώρα, από εκεί το χάσα, ένας μικρός διάλογος με τη σημαία. Και επειδή τώρα υπάρχουν πολλές σημαίες, βγάλτε τη σημαία στο μπαλκόνι, μην φοβάστε. Σημαία μας είναι, η πατρίδα μας είναι, η χώρα μας. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι είμαστε κάτι άλλο επειδή αγαπάμε τη χώρα μας και τη σημαία μας. Δηλαδή, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ρε φίλε, δηλαδή. Κάποιοι άνθρωποι, σαν αύριο, έβγαλαν τρομερά αποθέματα ψυχής. Κάποιοι άνθρωποι, σαν αύριο, 28η, πάλεψαν οι λίγοι με τους πολλούς. Πάλεψε η ψυχή με την ποσότητα. Κόντρα στα προγνωστικά. Αν ήταν σε ένα κουπόνι, θα δίνει 1700 απόδοση να το γυρίσουμε. Και βέβαια το πληρώσαμε με πολλές χαμένες ζωές, το πληρώσαμε με πολύ φτώχεια, το πληρώσαμε με πολύ πόνο, το πληρώσαμε με πολλές ζωές που πήγαν έτσι, σαν αύριο. Τιμήστε τους με μόνο μία απλή κίνηση, βγάλτε τη σημεούλα στο μπαλκόνι, βγάλτε τη σε αυτήν την ταλαιπωρημένη χώρα από τους ανθρώπους που την κυβερνάνε τώρα, από τους ανθρώπους που την κυβερνούσαν πριν και την έφτασαν εδώ, από τους ανθρώπους που στριμωχνόντουσαν όλοι ποιος θα την πρωτοσώσει όλα αυτά τα χρόνια. Βγάλτε τη σημαία. Δεν σημαίνει ότι δεν και καλά πρέπει να είστε χρυσαυγίτες ή ακροδεξιοί ή φασίστες που τώρα πλέον έχει περάσει αυτό. Αχ, αμάν. Δηλαδή, θες να βάλεις μια σημεούλα στο αυτοκίνητό σου, ένα αυτοκόλλητο. Την ελληνική σημαία, ρε φίλε. Και λες μήπως μου πουν, μήπως γίνει, μήπως. Τέλος πάντων. Γιορτάζει Θεσσαλονίκη, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μετά από τη χθεσινή μέρα που ήταν η μέρα ιερή για την πόλη του Αγίου Δημητρίου. Γιόρτασε ο Πολιούχος. Η απελευθέρωση της πόλης το 1912, φυσικά. Και σήμερα θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση. Άλλο αυτό πάλι, ενοχλεί κάποιους η παρέλαση. Σε όλες τις χώρες του κόσμου προσπαθούν να τονώσουν το εθνικό αίσθημα. Προσέξτε, λέω το εθνικό και όχι το εθνικιστικό. Έχει διαφορά. Σε όλες τις χώρες προσπαθούν να τονώσουν το αίσθημα με τις παρελάσεις. Και εδώ μας ενοχλεί η παρέλαση. Εμείς πάμε πρώτοι πάλι να το παίξουμε προοδευτική. Ενοχλεί, λέει. Είναι από μινάρι, λέει, χουντικών μυαλών. Και τι δουλειά έχει. Επειδή δηλαδή γούσταραν αυτοί τις παρελάσεις, πάνε να πει ότι είναι κακό πράγμα να βλέπεις τα παιδάκια να περνάνε μπροστά, ασχέτως που δεν βρίσκουν βήμα οι περισσότεροι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και δεν έχει να κάνει ούτε με κόμματα, ούτε με πολιτικές, ούτε με τίποτα. Σήμερα λοιπόν η μαθητική και αύριο η στρατιωτική. Αυτό λέω. Σε όλες τις χώρες προσπαθούν να τονώσουν το εθνικό αίσθημα. Εμείς πάμε να τα ισοπεδώσουμε όλα. Τέλος πάντων, βγαίνουμε λοιπόν από αυτή την κουβέντα και λέω ότι σίγουρα θα υπάρξει ένας μικρός διάλογος με τις σημαίες που βρίσκονται στα μπαλκόνια. Καλημέρα. Καλημέρα! Ακούγεται. Ακούει αυτός τώρα σίγουρα. Ξέρεις, χθες ήταν αργία. Και ήταν Πέμπτη. Ναι, τι θέλεις να πεις! Ακούει αυτός τώρα. Και καλά.
Μήπως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε λίγο να πάρω μία άδεια σήμερα Παρασκευή στο Μούχτη, δηλαδή στο Αβαβάου Παπαπάου, επειδή είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, να το κάνουμε ένα τετραημεράκι. Βεβαίως σου δίνω την άδεια, λέει η σημαία. Εντάξει, την πήρα εγώ. Μίλησα με τους όμως, εντάξει. Δηλαδή, μη βρω μπελά μετά με τον διευθυντή και τέτοια. Όχι, ρε, πες ότι μίλησες μαζί μου, λέει η σημαία. Δεν ξέρω αν έχει τέτοια φωνή. Αυτή να ακούει αυτός. Και έτσι, μετά από αυτό το μικρό διάλογο, σήμερα όλο τυχαίως κάπου θα λείψουν άτομα, κάπου θα υπάρχει ένα μικρό κενό θα υπάρξει, ρε παιδί μου. Είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο. Εδώ είμαστε εμείς, ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι, γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε το μηνυματάκι σας στον μπλιμπλίκι. Έχω καταπληκτικό δώρο σήμερα, το άφησα για Παρασκευή. Έχουμε τις τρεις ημέρες, δηλαδή τις δύο διανυκτερεύσεις στο Θερμές, το υπέροχο ξενοδοχείο στο Λουτράκι Αριδαίας. Ένα καταπληκτικό χώρο, ένα καταπληκτικό μέρος, πέτρινο, υπέροχο, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Snow Travel. Γιατί μας παραχωρεί αυτό το δώρο. Ευχαριστούμε τον Θοδωρή που πάντα είναι εκεί και μας σκέφτεται. Και σκέφτεται εσάς δηλαδή, γιατί εμείς δεν θα πάμε, εσείς θα πάτε. Πού να πάμε, πας με το Θανασάρα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, καταρχήν είναι αυτό που λένε ότι θα το διαλύσει το. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Ωραία. Καθίσατε λοιπόν εχθές, σήμερα δουλειά υποτίθεται. Αλλά είπαμε, είναι και αυτό τώρα. Δηλαδή θες να γιάσεις και δεν σε αφήνει. Μα είναι δυνατή Πέμπτη Αγίου Δημητρίου, Παρασκευή! Μπαίνει σφίνα μία. Καλά, πάει και χαμένη η Αργία, δηλαδή 28η. Είναι και αυτό μια απρέπεια. Τόσες τροπολογίες καταθέτουν. Ας πούν να πούν. Όταν πέφτει Σαββατοκυριακό, δεν θα ισχύει. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Όπως η Πρωτομαγιά. Γιατί η Πρωτομαγιά όταν πέφτει με στο Πάσχα μεταφέρεται? Κινητή εορτή, χωρίς πάγιο κινητή. Δεν έχει αυτό. Είναι. Δηλαδή. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δει η πολιτεία. Τι κάνει η πολιτεία? Και δεν εννοώ πολιτεία live, το μπουζουξίδικο. Εμείς να πούμε χορηγή της ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, που γιορτάζει 50 χρόνια και θα μοιράσει υπέροχα δώρα σε μια ωραία εκδήλωση που θα γίνει στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό στις 6 Νοεμβρίου. Θα σας πω σχετικά. Με συνεργασίες με την LG αυτό το διάστημα, εκπληκτικές τηλεοράσεις. Δεν υπάρχει κορυφαιότερος ήχος, κορυφαιότερη εικόνα. Φυσικά, Εσκιάδης υγραεριοκίνηση 473-118 εξοικονόμησης και 50%. Όσοι βάλαν υγραέριο, κατάλαβαν τι λέω, μένουν λεφτά στη τσέπη σας, ένα μεγάλο ποσό. Που τώρα το ξοδεύετε στη βενζίνα. Που πλέον με ένα δεκάρικο πας και πας από τη μία αντλία μέχρι την άλλη. Φίλε, βάλαμε 10 ευρώ. Έχω ένα ειδικό τέτοιο. Μέσα, ένα σπρέι. Να στο βγάλω το λεκέ έτσι, μήπως. Του λες, βάλε μου 10 ευρώ, γελάει. Σου λέει, το θέλει για να βγάλει ένα λεκέ από τον παντελόνι, να πούμε από το σακάκι. Και φυσικά, Ερβαντόλ. Αυτή είναι η κρέμα για τις θλάσεις, για τις αρθρώσεις, για τις οστεοαρθρίτιδες, για τις οσφυαλγίες, για τα αυγενικά σας. Η Σύναψης, ελληνική και πρωτοπόρος εταιρεία. Το Παοξάκι, ο φίλος μου, ο Τεπερικίδης ο Λευτέρης, με την υπέροχη την εταιρεία του φτιάξαν μια κρέμα που όποιος την χρησιμοποίησε. Κατάλαβε τι εννοώ. Θαυματουργεί. Τα φιλιά μου στο καρδάσι μου στην Πάτρα που ακούει. Κατά φοβερή σύμπτωση σήμερα φοράω ΠΑΟΚ Κλαμπ Πάτρας. Και ευχαριστώ και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που είναι εκεί και μου την έχει στείλει. Τα παιδιά, οπουδήποτε και να είσαι, οπουδήποτε και να βρεθείς, το κουβαλάς μαζί σου τον ΠΑΟΚ. Οπουδήποτε. Και ας έχουμε αυτό το διάστημα χαλαστεί, και ας έχουμε ανησυχία, στενοχώρια, προβληματισμό, γιατί με ένα τέτοιο ρόστερ. Με ένα τέτοιο πλήρες ρόστερ, το πιο ποιοτικό όλων των εποχών, δεν βλέπουμε αυτά που πρέπει να δούμε. Φταίει ο προπονητής, φταίει η ελλειπή σε προετοιμασία, φταίει των παιχτών νοχελικότητα, είναι όλα μαζί, είναι τι. Αυτοί που είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι που λένε, αυτοί πρέπει να βγουν το φάρμακο πριν χαθεί η χρονιά. Πριν χαθεί η χρονιά. Γιατί ήδη έχουμε χάσει, μπορεί να είμαστε κοντά στη βαθμολογία, αλλά νομίζω ότι θα πάει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ στον Απόλλωνα να χάσει ή στη Λιβαδιά ή στη Λάρισα. Δεν το πολύ νομίζω. Γι' αυτό εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Αρχής γενομένης από το παιχνίδι της Δευτέρας, υπενθυμίζω ότι Δευτέρα παίζουμε με τον Αστέρα Τρίπολης. Που η ομάδα πάντα που κοουτσάρει ο Σάβας Παντελίδης είναι σφιχτόκολλη.
Δηλαδή, να το πω αλλιώς για να μην είναι ακατάλληλη λέξη, είναι δυσκολοκατάβλητη. Δεν θα έρθει η χαλαρουίτα. Πρέπει να συνέλθουν οι παίκτες. Πρέπει, κύριε Ράσβαν, να βρεις τρόπο να μπολιάσεις γρήγορα πράγματα μεσοεπιθετικά. Αν στην άμυνα είναι ok, μπροστά να βρεις τρόπο να ταΐσεις με πάσες τον Μπρίγιοβιτς. Να βρεις τον άνθρωπο που στο κέντρο θα αποδώσει. Παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν με την Καλαμαριά δεν άρπαξαν την ευκαιρία από τα μαλλιά. Εδώ την πιάνεις, πώς έπιανε ο Μίκι Ρούρκ την Κάρεότη στην Άγρια Ορχιδέα, φίλε. Έτσι την αρπάζεις από τα μαλλιά την ευκαιρία. Και τις ξηγέσαι για να πει ο άλλος, ρε τον μπαγάσα, κοίτα ρε, τον έβαλε και έβγαλε μάτια. Μπράβο στο παλικάρι που εκθέτει τον προπονητή. Εγώ πιστεύω ότι ο προπονητής από τη μία έρχεται σε μια άβολη θέση όταν βάζει τον άλλον και ο άλλος κάνει μέσα παπάδες, ζωγραφίζει αρχαγγέλους. Απ' τη μία λοιπόν μπορεί να πει, οχ, ξεφτέλησε. Μπήκε τώρα, δεν στέκανε το κόλλο. Δηλαδή, απ' τη μία ναι, απ' την άλλη όμως πρέπει να χαίρεται που λέει, επ! Μπράβο, ρε, έβγαλε εγωισμό αυτός. Δηλαδή, εδώ περιμέναμε να βγάλουν οι πιτσιρικάδες τώρα που έπαιξαν, ή οι Έλληνες, οι υπόλοιποι γενικά, και έβγαλε εγωισμό ο Στέλιος Μαλεζάς. Δηλαδή, από όλους αυτούς, αν κάποιος ηλικιακά ή από παραστάσεις ή από παρουσία είναι ο τελευταίος που πρέπει να αποδείξει κάτι, είναι ο Μαλεζάς, αν το πάρεις. Ηλικιακά, από παρουσία, από συμμετοχές κτλ. Θυμίζω εκείνη τη φωτογραφία την επική. Μέσω Χρού Σαράτσογλου που είναι ο Μουσλίμοβιτς, έχει ψώσει άλλο ένα παλικάρι που ήρθε από το πουθενά και ταυτίστηκε τόσο πολύ με τα ιδανικά του συλλόγου, με τις αρχές του, με την ιστορία, με την παράδοσή του. Εδώ είναι που μαλώνω πολλούς που λένε: να εντάξει, ο αυτός είναι μουσουλμάνος, γιατί ήταν ορθόδοξος ο Μουσλίμοβιτς. Πόσο πολύ τον αγαπήσαμε. Μην μπλέκετε τα πράγματα. Ο καθένας είναι ελεύθερος, οκ. Okay. Το τι πιστεύω εμείς το έχετε καταλάβει και το έχουμε πει με χίλιους τρόπους. Αλλά σε εκείνη τη φωτογραφία που έχει ψώσει το Λάβαρο στο γενέτειρα ψηλά στον ουρανό, μετά από εκείνο το εκπληκτικό γκολ μέσα στο Σοχρού Σαράτσογλου, με τη Φενέρ, δίπλα είναι ο Γκαρσία με σφιγμένες γροθιές, καλά και το μαχαίρι στα δόντια, και λίγο πιο δίπλα είναι ο Μαλεζάς. Προχθές λοιπόν μπήκε και προσπαθούσε με τις φωνές να ξυπνήσει, να συνεφέρει τους υπόλοιπους. Πρέπει όταν σας δίνει την ευκαιρία ο προπονητής, ακόμα και αν τον προπονητή δεν τον πιστεύετε, λέμε ρε παιδί μου, που δεν είναι στη δικαιοδοσία του παίκτη να πει εντάξει μωρέ, δεν κάνει αυτός. Όχι φίλε, αυτό το αποφασίζουν άλλοι. Εσύ πρέπει να μπαίνεις και να ματώνεις. Είτε είναι με τον Ολυμπιακό, είτε είναι με την Καλαμαριά, είτε είναι με την Άνω Τραχανοπλαγιά Β'. Δηλαδή η Β' ομάδα της Τραχανοπλαγιάς, γιατί η Α' έχει δυνατότητες. Άρα μπαίνεις, σκίζεσαι, τιμάς, ματώνεις, τιμάς το σήμα. Το τιμάς. Δεν ξέρω πόσοι χθες το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ παρακολουθήσατε το συγκλονιστικό ντοκιματέρ, το οποίο είχε που είχε συνέστημα μέσα, είχε που είχε πόνο, παράδοση, αλυσμόνιδες πατρίδες, αφηγήσεις. Ένα συγκλονιστικό, δηλαδή το αδικό αν το πω ντοκιμαντέρ. Να το πω τηλεοπτικό χρονογράφημα, να το πω οδηπορικό στην ψυχολογία μας, να το πω ταξίδι του μυαλού εκεί πίσω σε αυτά που ζήσαμε ή που δεν ζήσαμε γιατί ήμασταν μικροί ή αγέννητοι τελείως. Είχε που είχε συνέστημα μέσα, είναι και ένας άνθρωπος που έφυγε πρόωρα νέος, ικανότατος, άρρωστος με τον ΠΑΟΚ. Ο γιος του μεγάλου Βασίλη Τριανταφυλλίδη, ο γιος του Χάρη Κλίν, που έφτιαξε αυτό το υπέροχο δημιούργημα και δεν πρόλαβε να το δει ολοκληρωμένο. Στη διάρκεια των γυρισμάτων, όπως ξέρετε, έφυγε από τη ζωή και δεν πρόλαβε να το δει. Χθες μέναμε άναυδοι, όλοι μας. Τι να σου πω, ότι ξεκίνησε η εκπομπή μας με τον Μανώλη Στρατιάδη στις 11 και εμείς βλέπαμε το ντοκιμαντέρ, να σου το πω. Μου λέει, η γυναίκα μου λέει, ούτε εσύ θα σε δεις. Κάτσε λέω τώρα, περίμενε εδώ. Εντάξει, εμείς ξέρουμε τι έχουμε πει. Κάτσε να δούμε εδώ να τελειώσει. Την είχα την ταινία στον κινηματογράφο, αλλά αλλιώς είναι όταν μπαίνει μέσα στο σπίτι σου και είναι αργά κιόλας και υπάρχει ηρεμία. Αλλιώς ρε παιδί μου, είναι μέσα στο σπίτι. Είναι αλλιώς στον κινηματογράφο. Μπορεί το ίδιο πράγμα να το έχω δει στο σινεμά και το βλέπω με τελείως διαφορετικό μάτι. Όπως και αντίστροφα, έτσι. Και μια ταινία που την έχεις δει στη τηλεόραση, πας κάποια στιγμή και τη βλέπεις στον κινηματογράφο σε κάποιες αναδρομές που γίνονται και είναι άλλο. Είναι άλλο. Ακούσαμε ανθρώπους
να μιλούν για τον ΠΑΟΚ με τόσο αγάπη, ανθρώπους που είναι τώρα στη Δύση ηλικιακά της ζωής τους, να λένε να ήμουν ξανά για λίγα δευτερόλεπτα νέος, μόνο και μόνο για να φορέσω τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Να λένε ιστορίες για το πώς πήγαιναν και διάλεγαν παπούτσια μέσα από ένα σεντούκι και ήταν το ένα 41, το άλλο 42, ένα με κορδόνια, ένα χωρίς, πίνα, πίνα, ούτε ντουζ, ούτε πολυτέλειες, ούτε. Για το πώς οι οπαδοί έχτισαν πέτρα-πέτρα την Τούμπα, για το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, από πώς βγήκε το πάω και ξερό ψωμί με τους οπαδούς της ομάδας να ξεκινούν από το μεσημέρι από τα σπίτια τους και φτάνοντας για να δουν τη δεύτερη ομάδα, την τρίτη ομάδα, για να παίξει η ομάδα η πρώτη το βράδυ στις 5, ας πούμε, είχε ξεραθεί το καρβέλι ψωμί που είχαν πάρει από τη μάνα τους από το σπίτι. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Συγκλονιστική η ταινία. Με καθήλωσε, θέλω να σας πω. Εντάξει, είδα και ανθρώπους μέσα που, okay, άλλους αγαπάμε περισσότερο, άλλους αγαπάμε λιγότερο, ειδικά αν δεν έχουν φορέσει φανέλα άλλης ομάδας και μάλιστα συγκεκριμένης, αλλά okay, σεβόμαστε το γεγονός ότι πέρασαν και άφησαν τη δική τους ιστορία στον ΠΑΟΚ. Ασχέτως, το λέω, εντάξει, αυτό είναι και προσωπική, ρε παιδί, με ενοχλεί όταν κάποιος έχει πάει στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, αλλά και στην ΑΕΚ, εντάξει, okay, το προσπερνάμε. Αλλά είχε πάρα πολύ συνέστημα μέσα, είχε πολλές εικόνες και αρχιακές εικόνες από την ΕΡΤ, από τον ξεριζωμό, από τον πόνο, από το θάνατο, την ανίποτη στενοχώρια που βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι και κάπου κάποιος είπε μια πολύ σημαντική κουβέντα. Πώς γίνεται, τι ψυχικά αποθέματα πρέπει να έχεις, όταν σήμερα, φανταστείτε σήμερα να έρχεται κάποιος να σε βγάζει έξω από το σπίτι σου με τη βία, να στο καίει, να σε ρίχνει στη θάλασσα, να σε σκοτώνει, να βλέπεις να σκοτώνει γυναικόπαιδα, να καίει, να κρεμάει ανθρώπους, να βεβηλώνει και να φεύγεις από κάπου με ένα δισάκι, με ένα μικρό βαλιτσάκι ή με μια μικρή τσαντούλα και μέσα να έχεις μια εικόνα, να έχεις δυο κοιμήλια και να πηγαίνεις κάπου και να ξεκινάς τη ζωή σου από το μηδέν και από την αρχή. Και να τρως και τη χλέβη από εκεί που πας. Να σε χαρακτηρίζουν κιόλας με συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς. Λέω λοιπόν την κουβέντα που υπόθηκε κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το ξαναλέω, είναι, θεωρώ το αδικό ντοκιμαντέρ είναι όταν βλέπω πώς μεγαλώνει, ας πούμε, ο ελέφαντας στην Ινδία, γεννιέται ο ελέφαντας και εκεί να το πω, ντοκιμαντέρ. Εδώ μιλάμε για κατάδεση ψυχής. Πάρα πολλά από αυτά που είπε ο αείμνηστος Τριανταφυλλίδης θα θέλαμε να τα πούμε εμείς ή τα έχουμε πει εμείς. Αυτό είναι το, εκεί είναι, θεωρώ, που η μεγάλη επιτυχία αυτής της ταινίας, ότι δεν μπήκε σε ιδιότροπα μονοπάτια, δεν προσπάθησε να κάνει τέχνη, να πούμε, ακαταλαβίστικη. Μίλησε κατευθείαν μέσα στην καρδιά μας. Μίλησε κατευθείαν. Πήγε κατευθείαν στα στρώματα που είναι η μεγάλη μάζα των οπαδών του ΠΑΟΚ. Λαϊκά, όχι τίποτα νοήματα περίεργα. Ακόμα και άνθρωποι γραμματιζούμενοι που μίλησαν, μίλησαν απλά. Μίλησαν πολύ απλά. Εκεί λοιπόν υπόθηκε αυτή η κουβέντα, πώς γίνεται όταν έχεις τόσο πόνο, όταν έχεις βιώσει θάνατο, ξεριζωμό, δυστυχία, να βρίσκεις τα αποθέματα να πεις, παιδιά, για να τιμήσουμε την ομάδα μας εκεί το πέρα, την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, τις πατρίδες μας που τις αφήσαμε πίσω, τις αλυσμόνητες και όχι χαμένες, ας φτιάξουμε μία ομάδα, ρε παιδιά, να υπάρχει ένας ομφάλιος λόρος. Με αυτά που χάσαμε, σκεφτείτε το λίγο. Μπορεί τώρα να σας ακούγεται σε μία πρόταση έτσι ξερή, εύκολο, φανταστείτε λίγο αυτοί οι άνθρωποι. Τι αποθέματα ψυχής έβγαλαν. Έτσι, για να τιμήσουμε τη γενέτειρά μας. Ας φτιάξουμε μια ομάδα. Να παίζουμε, να τιμήσουμε το έμβλημα, τα χρώματα, τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας, τις μανάδες μας, τις γιαγιάδες μας εκεί. Αυτούς που έμειναν πίσω, αυτούς που δεν τα κατάφεραν να φτάσουν ως εδώ. Αυτούς που έφυγαν αφού ήρθαν εδώ, γιατί οι κακουγίες ήταν απίστευτες. Ας τιμήσουμε λοιπόν
αυτούς. Και βέβαια αυτό που υπόθηκε, ο μοναδικός δικέφαλος σε όλη τη γη Βυζαντινός, γιατί και η ΑΕΚ μαζί έφυγαν, ξεριζώθηκαν, κάποιοι πήγαν στην Αθήνα, έφτιαξαν την ΑΕΚ, κάποιοι ήρθαν εδώ, έφτιαξαν στην αρχή επίσης ΑΕΚ η ονομασία, μετά έγινε φασαρία, έγινε καυγάς, γιατί αυτοί που έφτιαξαν την Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπολιτών στην αρχή ήθελαν να ενσωματώσουν μόνο τους ανθρώπους που είχαν ξεριζωθεί, μόνο τους Κωνσταντινοπολίτες, υπήρξε εκεί μια διχογνωμία και είπαν όχι, δεν γίνεται, θα είμαστε Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Να ανοίξουμε την αγκαλιά μας και να ενσωματώσουμε, να κλείσουμε μέσα σε αυτή και όλους τους άλλους ανθρώπους που θέλουν. Μπορεί να μην είναι ξεριζωμένοι, αλλά μας αγκάλιασαν, μας έδωσαν στέγη, μας έδωσαν ένα κομμάτι ψωμί, μας έβαλαν στην οικογένειά τους, στην πόλη τους. Και υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες βέβαια για να το αποδείξουν αυτό. Πάμπολες. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Και μας δώσαν σκυτάλι αυτοί οι άνθρωποι, οι διηγήσεις συγκλονιστικές και για την ομάδα του 50, να ακούς τον Λέανδρο να μιλάει για αυτή την ομάδα, Κουρουκίδη. Γενικά είναι πολύ ωραίο να ακούς τους παλιούς να γυρίζουν πίσω και να βλέπεις στα μάτια τους, γιατί θέλω να κάνω το συνειρμό με αυτό που έλεγα πριν. Να μιλούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι 80, 85, 90, να μιλούν για τον Χόρβαρτ, να μιλούν για τον Σάνον, να μιλούν για τον Γιούλα Λόραντ και να είναι σαν να είναι χθες το βράδυ. Να τα θυμούνται με τέτοια αγάπη, με τέτοια ένταση στην κουβέντα τους, που λες ρε παιδί μου, αυτοί είναι και μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία. Αλλά να μιλούν για τον ΠΑΟΚ και το βλέμμα τους να πετάει σπίθες. Εμένα αυτό με καθήλωσε πιο πολύ. Όλοι, από τους πιο γνωστούς, που είναι ο Κούδας, μέχρι τους πιο μικρούς. Να μιλούν για τον Τζαρπανά με μια τέτοια λατρεία, να μιλούν για αυτόν τον άνθρωπο σαν να ήταν ο δικός του πατέρας. Και σαν να ήταν χθες το βράδυ που έσπαγε τις κανάτες για γούρι. Να μιλούν για αυτόν με τέτοια λατρεία. Έφυγε από την Ιφανέτ, πήρε λέει το φορτηγό, το έχασε από τον ΠΑΟ και το φορτηγό πήγε περίπατο. Γιατί ήταν εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να μας πλύνει τα ρούχα, να τα βάλει στη σειρά, να τα, εκεί δίπλα, να δώσει χαρτζηλίκι εκεί που έπρεπε. Δηλαδή, πόσο οικογένεια, πόσο ΠΑΟΚ, πόσο ζουμουσού, επιτρέψτε μου εμένα να πω, που δεν υπήρχε τότε. Αυτό το οποίο μας είναι το δικό μας σύνθημα, το δικό μας μότο, η δική μας στάση ζωής απέναντι, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ. Όχι μόνο στον ΠΑΟΚ. Και το λέω για το ζευγάρι που συνάντησα χθες το βράδυ, βγαίνοντας από το στούντιο, ένα ζευγάρι που μου είπε αυτός, ο εγγονός μου λέει, ακροατής αυτά, αυτό το ζου μου σου ρε παιδί μου λέει, εγώ λέει δεν έχω καταλάβει ακριβώς, αλλά καταλαβαίνω ότι έχει αγνότητα μέσα. Ότι έχει λέει μια στάση ζωής αισιοδοξίας, αυτό είναι του λέω. Αυτό ακριβώς. Να μιλούν λοιπόν για τον ΠΑΟΚ και να γεμίζουν τα μάτια τους. Να γίνονται λίμνες, να μιλούν για τον Τζαρπανά, για τον Συντριβάνη, για το πώς χτίστηκε η Τούμπα, να φεύγουν κατάκοποι από τις δουλειές τους. Δεν ήταν τίποτα χαραμοφάιδες να πούμε. Δεν ήταν τίποτα καλοπερασάκηδες, τα βελούδα. Δεν ήταν τίποτα γόνοι πλουσίων. Οκ, πάμε τώρα αφού κάναμε την τζάρκα μας με το κάμπριο και γλεντήσαμε να πούμε στα μπουζούκια. Πάμε να χτίσουμε και ένα γήπεδο με τα χέρια μας. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό το γήπεδο, και πάω σε διάλειμμα τώρα, Σωτήρη μου, γι' αυτό λέμε ότι αυτό το γήπεδο δεν είναι απλά μία έδρα ποδοσφαιρική. Όλα τα γήπεδα, ο καθένας λέει είναι ιστορική έδρα και εδώ έχουμε ζήσει στιγμές. Μα εδώ αυτό το γήπεδο έχει υδρότα, αίμα, πόνο μέσα ανθρώπων. Το έφτιαξαν με τα χέρια τους. Με τα χέρια τους. Άνθρωποι του μόχθου, άνθρωποι του κόπου, άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν και έτσι, ανώνυμα. Δεν γράφει πουθενά. Δεν γράφει πουθενά ότι ξέρετε εδώ, ο Σωτήρης Δασκαλάκης, ο Κωστής Δατσαρός, κουβάλισε αυτά, έφερε κόμματα κοντρό. Τίποτα. Και να σας πω και κάτι. Ούτε το ήθελαν κιόλας αυτοί οι άνθρωποι, ούτε το επιζήτησαν ποτέ. Αρκεί μόνο που περνούν έξω από την Τούμπα ή αυτοί
είτε οι απόγονοί τους και ξέρουν ότι εδώ, ξέρεις, εδώ ρε, ο πατέρας μου έχει βάλει, έριξε τσιμέντα ή κουβάλισε χώματα. Εδώ βάλανε από το δικό τους μόχθο μέσα σε αυτό. Και αυτό, παιδιά, δεν μπορεί να υπάρξει αλλού. Εδώ θα γίνει λοιπόν η έδρα, εδώ. Γιατί μπορεί να πέσουν οι τωρινοί τείχοι της Τούμπας, μπορεί να γκρεμιστούν τα ντουβάρια, αλλά εκεί μένει και η άβρα και ο μόχθος και το αίμα και το συνέστημα και όλα. Μια θερμή παράκληση προς όλους τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που φορούν τώρα τη φανέλα. Ξέρετε είναι η εκπομπή. Ξέρετε αν η εκπομπή επιτάσσει, διατάζει, επιβάλλει και με ποιο τρόπο κάνουμε κριτική. Σκληρή πολλές φορές, αλλά γνωρίζετε. Και αν δεν ακούτε εσείς τώρα, σας πληροφορούν ή ακούτε μετά την εκπομπή. Πάρτε και δείτε, αν δεν έχετε δει, γιατί πήγε αντιπροσωπεία και την είδε την ταινία. Ξαναδείτε την ταινία του συγχωρεμένου του Τριανταφυλλίδη. Καθίστε μόνοι σας στο σπίτι και δείτε την ταινία. Νιώστε αυτό που νιώθουμε εμείς, αυτό που νιώσαμε εμείς, νιώστε το. Καταρχήν νιώστε ευλογημένοι και προνομιούχοι που φοράτε τη φανέλα αυτή. Και νιώστε συνεχιστές αυτών των ανθρώπων. Συναισθανθείτε την τεράστια ευθύνη που έχετε απέναντι σε αυτούς που σας παρέδωσαν τη σκυτάλη, σε αυτούς που έπαιζαν κάτω από άθλιες συνθήκες φτώχειας, που είχαν το ένα χιλιοστό από τις δικές σας ανέσεις, από τα δικά σας προνόμια. Το λέμε με αγάπη. Δείτε την ταινία, νιώστε, αφουγκραστείτε και μπείτε μέσα. Και όποιος πραγματικά δεν νιώσει, δεν κάνει, φίλε. Αν δεν νιώσει, μπεις ο ξένος, ο ξένος θα νιώσει. Ο Γκαρσία, ο Κοσεϊσάο, ο Λίνο, ο Μουσλίμοβιτς, τι ήταν, Έλληνες είναι, από την κάτω Τούμπα ήτανε. Ή από την Τριανδρία. Νιώστε. Και εσείς, οι Έλληνες, μεταφράστε, εξηγήστε στους ξένους, καθίστε, παρέα. Και δείτε την ταινία του Τριανταφυλλίδη. Αυτά είχα να πω σήμερα στην εισαγωγή. Ευχαριστώ άσχετο για τα καλά σας λόγια που ήδη ήρθαν, γιατί χθες κάναμε και εμείς πρεμιέρα με Μανώλη Ευστρατιάδη στο Δίον. Αυτό θα κάνουμε Πέμπτες βράδυ, 11 με 12, με το χαβαλέ μας, με την προσέγγιση μας. Θέλουμε και εκεί να υπάρχει χαμόγελο, να υπάρχει η προσέγγιση όχι του φανατισμού, όχι του σπάω το κεφάλι του άλλου επειδή υποστηρίζει κάτι άλλο, όχι της ηρωνίας, όχι της κλέβης. Χιούμορ θα κάνουμε, σάτιρα παραθλητική και okay. Δεν εξαρτάται και όλο μας το είναι από αυτό. Δεν είχαμε κανένα καημό, ας πούμε, καμιά πρεμούρα. Δεν και καλά οι φάτσες μας ή τα κορμιά μας θα βγουν στην τηλεόραση. Μας έγινε η πρόταση, την αποδεχτήκαμε πολύ σεβασμό από τον Πλάτωνα και τον Χρήστο και τους ευχαριστούμε. Μας γουστάρουν, μας ακούν στα ραδιόφωνα, είναι χρόνια ακροατές. Και είπαμε, παιδιά, θέλετε, θέλουμε. Και πήγαμε κι εμείς. Άσχετα που χθες ούτε εμείς είδαμε την αρχή, γιατί βλέπαμε την ταινία «Ο Διπορικό» για τα 90 χρόνια και άλλα τόσα και άλλα τόσα. Πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Σήμερα ξαναλέω, δεν το είπα καθόλου, γιατί ήθελα να τα βγάλω από μέσα μου από χθες, ότι κληρώνουμε ένα υπέροχο διήμερο στο ξενοδοχείο, στο χοτέλ Θερμές, πετρόκτιστο, με τζάκια μέσα, με τζακούζι, ένα καταπληκτικό μέρος στο Λουτράκι Αριδέας. Γράφεται FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Με το που θα γυρίσουμε θα ρίξουμε γραμμούλες στο 2310-287-888 για να τα συζητήσουμε. Ο George Bush λέει, ο μπαμπάς George Bush, επειδή έχει λέει μια ασθένεια και είναι καθυλωμένος τώρα και σε καροτσάκι, του ξεφεύγουν τα χέρια λέει και θοπεύει ποπούς, είπε ο εκπρόσωπός του. Δηλαδή αυτό που πρώτη... Ακριβώς αυτό έκανε αυτός, άκουσε τον Παπαγιανόπουλο, τι να πω. Κάποια πράγματα, όσο γνωστός και διάσημος και αν είσαι, δεν επιτρέπονται. Δεν επιτρέπονται. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε! Πάμε, 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 πάμε! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε! Εδώ είμαστε. Κληρώνουμε δίκλινο δωμάτιο με δύο διανυκτερεύσεις στο Hotel Thermes στο Λουτράκι Αριδέας. Ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα στα Ιαματικά και Θερμά Λουτρά του Πόζαρα. Υπέροχο μαγευτικό μέρος με παραδοσιακό δωμάτιο, πέτρινο, με τζάκια, με τζακούζι, με τα πάντα, με υπέροχη θέα. Ευχαριστούμε το Snow Travel, τον πληρέστερο χιονοδρομικό οδηγό, στη συνεργασία με το Explosivo Travel, που προσφέρουν
αυτό το δίμερο. Γράφετε FM, αφήνουτε κενό και το μπουμπουνάτε στο 54526. Δευτέρα είναι το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν κάνω λάθος, Δημήτρη μου. Εσύ κάνεις λάθος. Άμα κάνω λάθος, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν θεωρώ ότι είμαι ο Πάπας. Αλλά είναι Δευτέρα το μάτς. Κάνεις εσύ λάθος. Δεν γίνεται να παίξαμε Πέμπτη βράδυ κύπελο και να πάμε να παίξουμε την Κυριακή αγώνα πρωταθλήματος. Όχι ότι δεν το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα Τετάρτη. Αλλά νιώθω ότι παίξαμε την Πέμπτη. Ας πω, γιατί άσε με να το πω. Οκ. Okay. Τη Δευτέρα λοιπόν με Αστέρα Τρίπολης. Εντός έδρας. Άντε να εκτίσουμε άλλη μια αγωνιστική, να τελειώνουμε. 10 Δεκεμβρίου είναι το μάτς το πρώτο. Με ό,τι έχει απομείνει από τον Παναθηναϊκό, που μην νομίζει ότι θα έρθει για να χάσει με τα χέρια κάτω. Είναι πληγωμένος ο εγωισμός τους. Διασύρεται το όνομά τους. Γίνονται ρόμπα για λίγα χιλιάρικα. Φεύγουν κυπουροί, φεύγουν θηριοδαμαστές. Δεν ξέρω τι άλλη δουλειά μπορεί να έχει. Σαλεπατζίδες τους φεύγουν γιατί δεν έχουν να τους πληρώσουν. Και τρώνε κάτι προσφυγές για κάτι ψιλοποσά. Εμείς τη δουλειά μας να είμαστε έτοιμοι. Θα ξαναπώ για μία ακόμα φορά. Θερμή παράκληση προς τους παίκτες. Ξέρω ότι μας ακούνε παίκτες ή συγγενείς παίκτων ή φίλοι παίκτων ή φροντιστές ή μασέρ ή γυμναστές ή οτιδήποτε. Καθίστε και δείτε πάλι το ντοκιματέρ του Τριανταφυλλίδη που έπαιξε χθες στην ΕΡΤΡΙΑ. Καθίστε και δείτε το. Ρουφήξτε κάθε στιγμή. Νιώστε όλα αυτά τα συναισθήματα και μπείτε μετά μέσα. Δεν γίνεται να είστε αδιάφοροι μετά από αυτό το ντοκιματέρ. Δεν γίνεται να είστε αδιάφοροι μετά από αυτή την ταινία. Παθιαστείτε. Νιώστε ότι παίζετε όχι για τον εαυτό σας μόνο, όχι για το συμβόλαιό σας ή για τα χρήματα σας, για όλους αυτούς. Για τα εκατομμύρια των οπαδών εκεί πέρα έξω. Νιώστε το αυτό. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 2310-287-888. Μην παίρνετε 23. Δεν το σηκώνουμε. Μ' άρεσε χθες αυτό το ποστάρισμα που είδα στον αθλητήριο. Λέει γιορτάζω. Α, πώς σε λένε. Κωστή. Λέει τι Κωστή. Κωστή 8 Οκτωβρίου. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έχουμε κεφάκια Κωστής, ε. Έχουμε κεφάκια. Μετά από 5 μέρες άμα κάνουμε εκπομπή βέβαια θα έχουμε κεφάκια. Χθες κάναμε, δεν άκουσες. 0-1. Κάναμε χθες κανονικά, ήρθαμε. Δεν ήσαν. Είχατε. Κανονικά έκανα χθες, Αγίου Δημητρίου, ανήμερα. Κάναμε κανονικά. Αλλά θα δεχτώ αυτό που λες, γιατί είχαμε την απεργία δύο μέρες. Συγγνώμη, αλλά οι πληροφορίες από το ραδιόφωνο έλεγαν ότι και την Πέμπτη δεν θα έχετε εκπομπές. Κοίταξε, νομίζω ότι ήρθαμε εχθές. Νομίζεις. Ήμασταν εδώ και κάναμε εκπομπές. Δηλαδή, αν το ονειρεύτηκα, αν υπνοβάτησα. Πάρα πολύ ωραία. Όμως θα δεχτώ, ωραία. Θα δεχτώ λοιπόν, τον έπαινό σου. Θα δεχτώ τον έπαινό σου ότι και λαϊδάς σαν να έχεις ξεκουραστεί 4 μέρες. Ναι, φορτίστηκα τόσο πολύ χθες το βράδυ με την ταινία. Ήθελα εκείνη την ώρα να είχα εκπομπή αμέσως μετά από αυτό που είδα. Να τα πεις όλα, όλα δηλαδή. Θα τα βγάλω από μέσα μου, αδερφέ μου. Να ακούνε. Πιο από αλλού όμως, όχι από αυτιά. Μα για εκεί τα είπα. Δεν τα είπα για τους ακροατές και για τον απλό κόσμο. Εννοείται. Τα είπα για τους παίκτες, για τον προπονητή. Ναι, αλλά δεν πρέπει να ακούνε με τα αυτιά, πρέπει να ακούνε με την καρδούλα τους. Ακριβώς. Με την καρδούλα τους από μέσα. Ακριβώς. Αγόρι μου, τι ωραία που το είπες. Ο λαός, όλοι αυτοί οι αγνοί άνθρωποι που ακούνε, πρώτα θέλω να, συγγνώμη κιόλας, θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους τους Θεσσαλονικείς, σε όλους. Δεν έχει ομάδα αυτό. Αυτή δεν έχει όνομα. Γιορτάζει η πόλη μας. Γιορτάζει η έδρα που ζει και υπάρχει αυτός ο οργανισμός που λέγεται ΠΑΟΚ. Που μετακόμισε από μια πολύ μεγάλη πόλη και ήρθε σε μια πολύ πιο μεγάλη πόλη. Και ζει και υπάρχει εδώ. Τα λες, δεν θέλω να παρέμβω καν να σε κόψω. Τα λες τόσο ωραία. Έχεις λοιπόν, ίστρο, έχεις ξεκουραστεί και εσύ 4 μέρες. Είναι ξεκάθαρο. Ανταποδίδω. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Είναι χαλαρά τα πράγματα. Αγόρι μου. Είναι τέτοιες μέρες. Είναι. Αλλά, Κωστή, ξέρεις τι γίνεται. Αυτές τις μέρες, επειδή ξέρεις πόσο ιδιότροπος είμαι, ξέρεις τι κάνω για να για να αποσυμπιεστώ. Ναι. Βάζω κάποια πράγματα και βλέπω που πονάνε πάρα πολύ. Πονάνε. Ειλικρινά σε μιλάω. Γιατί αυτό με πόνεσε στο Καραϊσκάκης. Με πόνεσε. Ξέρεις ότι η άποψή μου είναι θέλω αυτή την ομάδα όταν την νικάω να παίρνω ένα τίτλο. Το ξέρεις αυτό, το έχω πει πολλές φορές και κατηδίαν και στην εκπομπή και αυτά. Αλλά αυτό έτσι όπως έχασα από χτες με πόνεσε πάρα πολύ.
Ειδικά ήθελα να μπουν τρεις φορές στα φορεία μέσα και να χτυπήσεις κάποιες, να δώσεις μια κλωτσιά, ρε φίλε. Δώσε μια κλωτσιά κάποιες, ρε παιδιά. Αυτό. Πρέπει, δηλαδή, πρέπει να προχωρήσουμε όμως, Παναγιώτη. Δηλαδή, πρέπει, είναι το επόμενο μάτς, πλησίασε, είναι ήδη εδώ ο αγώνας με την Τρίπολη και θα πρέπει οι όποιες αναφορές κάνουμε στο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, ας πούμε ότι ήταν παρένθεση αυτό με την Καλαμαριά, ας πούμε ότι το διαγράψαμε. Λοιπόν, θα πρέπει. Άστο, εγώ το είδα και άστο. Απλά πρέπει όποιες αναφορές στο Καραϊσκάκης να είναι επιπέδου, μην ξανακάνετε το ίδιο. Διορθώστε τα λάθη σας, συνέλθετε, παίξτε με πάθος. Το της Δευτέρας δεν θέλω να το δω. Θέλω να πάω απευθείας στο επόμενο που είναι μέσα στην Καλογρέζα με την ΑΕΚ. Θέλω να πάω. Ξέρεις γιατί? Γιατί θέλω οπωσδήποτε να πάρω τους τρεις πόντους για να μην υπάρχει κανένας που να μπορεί να μου πει δεν θέλω να φύγω από αυτή τη θέση που είμαι εκεί. Εκεί μπροστά που είμαι δεν θέλω να φύγω. Έγινε Παναγιώτη. Την αγάπη μου. Σε φιλώ, την χαρά. Ζούμε χρόνια σου, πολλά λέμε. Σε όλους. Χρόνια πολλά. Είπαμε και στην Άντζελα Δημητρίου χθες που γιόρταζε. Καλημέρα σας, ναι. Χρόνια πολλά. Και καλά. Και καλά. Όχι, οι αρχαίοι λέγανε χρόνια καλά. Γιατί καμιά φορά τα πολλά δεν σε συμφέρουν. Τι να το ούκεν το πολλό το F, φίλε. Κάτσε ακριβώς. Να κάνω τα πολλά τι, άμα είναι ζόρικα. Λίγα και καλά. Αγόρι μου, έλα Αντρέα. Χρόνια πολλά σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Στην πόλη μας. Έτσι, τα είπατε καλά χθες να πούμε, ειδικά εκεί το προφυλακτικό Νεϊμάρ ήταν φοβερό να πούμε. Τι κάνει, τι κάνει ο άνθρωπος με το κεφάλι, τι έχει κάνει ρε φίλε αυτός ο Νεϊμάρ. Εντάξει, άμα παίρνεις 220 εκατομμύρια φίλε, ό,τι θες κάνεις. Σωστό και αυτό. Κάπως πρέπει να σκοτώσει τον χρόνο σου. Κάπως πρέπει να περάσει τον χρόνο σου. Με τόσα διαφορετικά κουρέματα που έχει κάνει, κάτι ασβός, κάτι σκουπόξυλο, κάτι να πούμε σκαντζόχυρος. Δεν είναι τελείως μαλλιάκας. Μαλλιάκας. Είναι μαλλιάκας. Λέει ξεκάθαρο. Μια δουλειά κλείνουμε και πάμε στο κομμωτήριο και του λέμε κάνε γραμμές, κάνε ό,τι θες να πλάκα. Κάνε γραμμούς. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα για το ούτε για τον Ολυμπιακό να μιλήσουμε τώρα. Τέλος πάντων, τα πάμε, τα ξανάπαμε. Χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία για να τους δημιουργήσουμε. Τι να πούμε. Εντάξει, εγώ το έβλεπα. Συμφωνώ με το φίλο πριν. Τώρα μου το θύμισε και δεν ήθελα. Δεν ήθελα γιατί είμαι πολύ χαλαρός και δεν ήθελα. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, όταν παίζεις με. Είναι σαν αγώνες box. Δεν πάνε να νικήσει όλο τον κόσμο. Άμα δεν νικήσει τον τιτλούχο, είναι αλλιώς. Τέλος πάντων, λοιπόν, να το χαλαρώσουμε λίγο, γιατί έρχεται και η μεγάλη μέρα. Πάει η δασκάλα να πούμε και ρωτάει στα παιδάκια και ποιος είπε το όχι και πετάει ένα παιδάκι. Αυτός ένα μηδέν. Φιλιά, φιλιά πολλά. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Αντρέα. Το έχουμε, σας έχω πει, για τους καινούργιους το λέω, το ποιος αυτός ένα μηδέν συνεχίζεται. Όποιος καταφέρει και μας ξεγελάσει, δύο το κατάφερα μέχρι τώρα, τελευταίο 1,5 χρόνο που το ξαναφέραμε στην επιφάνεια. Έχω πει πολλές φορές, δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο πνεύμα σε αυτό. Έχει μια παιδικότητα, έχει μια, επιτρέψτε μου τον όρο, μια ανοησία. Αυτό, αλλά είναι τόσο ωραίο, τόσο χαλαρωτικό το ποιος αυτός ένα μηδέν. Το ξαναφέραμε στην επιφάνεια, το ακούω σε διάφορα μέρη της πόλης. Λοιπόν, έχει μέσα κάτι από την εφηβεία, έχει μέσα αυτή την τρελίτσα της στιγμής, ρε παιδί μου, αυτή την αποφόρτιση, γι' αυτό μας αρέσει. Δεν έχει κανένα ιδιαίτερο πνεύμα. Δεν είναι κάτι συγκλονιστικό, δεν έχει καμιά ευφυΐα. Αλλά είναι αυτό ρε παιδί μου. Ποιος, αυτός ένα μηδέν που τον περιμένει τον άλλο στη γωνία, που είναι χαλαρός, χράπ και τον αρπάζεις. Λέω λοιπόν, αυτός που θα μας καταφέρει να πούμε το ποιος και κερδίσει έχει διήμερο στις Θερμές. Έχει κρασιά από τα Αμπελόης, έχει τραπέζι στη Λαδόκολα, έχει δώρο από την Ηλεκτρονέτ, έχει διάφορα δωράκια, πακετάκι. Και κασκόλ θα κανονίσουμε και τα λοιπά. Αυτό είναι, έχει γίνει jackpot τώρα. Τα πήρε μια φορά ο Μαλαμίσιος και μια φορά ακόμα ένα παλικάρι που μας έπιασε στον ύπνο. Βέβαια την έχουμε καταργήσει τη λέξη, δεν υπάρχει. Τα ξέρετε. Θυμηθείτε λίγο τι είχαμε φτιάξει το τραγουδάκι με το ποιος αυτός ένα μηδέν. Κάποια στιγμή θα το δούμε. Πάμε γιατί έχει γραμμές. Άστο, σε λίγο. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Να ήταν αυτός ο βούλγαρος διαιτητής που παίζει τη δεκαετία του 50-60. Με τα τέσσερα πρόσωπα! Και να έλεγε εσύ, ποιος, να έλεγε αυτός, τι αυτός, αφού είναι ο άλλος. Ποιος, αυτός. Αυτός ξεστάκανε. Αυτός έλεγε.
Ναι, ποιος, αυτός 1-0, αυτός 2-0, αυτός 3, αυτός 4. Να το πούμε σε αυτούς που δεν το είδαν στην ταινία. Για να καταλάβει ο κόσμος. Εξήγησε το λίγο τι έγινε. Το 1950 κάτι έπαιξε ο Πάουξ ο Καραϊσκάκη και έπαιζε διαιτητής ένας Βούλγαρος, ο οποίος του θαύματος δηλαδή ένα χέρι που έκανε απόκριση ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Έναντι τη θέση του τερματοφύλακα, έβγαλε την μπάλα κόρνερ, δεν έδωσε ούτε κόρνερ, τέλος πάντων αγανάκτησαν, ναι. Ο Λέα σηκωθήκαν, φύγαν. Την ομάδα και έφυγε. Το συγκλονιστικό είναι κωστή ότι όταν γυρίζουν πίσω έχει ένα πανό, δεν ξέρω αν το είδε στη φωτογραφία, που λένε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δίνουν συγχαρητήρια τη διοίκηση για την αποχώρηση, ναι, ναι. Από το πιο βρώμικα πρωτάθλημα του κόσμου. Ναι, ρε φίλε. Τα πανώ με μπογιά κανονικά, φίλε. Ναι. Έτσι. 90 χρόνια πριν, 60, ήταν το πιο βρώμικο πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτό δεν τι είχαν κάνει. Είχαν φέρει, επειδή τότε εμπιστεύονται πολύ τους Έλληνες διαιτητές, φέρναν ξένους διαιτητές. Φέρανε ένα Βούλγαρο, λοιπόν. Και φέρανε ένα Βούλγαρο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται ήρθε τη μία εποχή. Έπαιξε στο Καραϊσκάκι, ας πούμε, ο Σιβάνκοφ, λέμε ένα όνομα. Ο Κοράκοφ, λέω. Ως Κοράκοφ. Την άλλη πήγε και έπαιξε στην Πάτρα ως Λαμόγιοφ. Νεκροφόροφ. Ως Νεκροφόροφ Αρπάκτροφ στη ναι, ναι. Κρήτη, και ένας που έτυχε να δει δύο παιχνίδια. Πρόσεξε, έτυχε ο άνθρωπος να πάει σε δύο και λέει, ρε μαλαμπίπιδες, αυτός δεν είναι ο... Ο Κοράκοφ. Ο Κοράκοφ. Ρε, όχι ρε, ο Λαμόγιοφ είναι αυτός. Ρε, μήπως είναι δίδυμοι. Δεν πιάνω, ακούστε τι κάνω, παιδιά, όπως βλέπετε, πάντα, αυτό δεν είναι τωρινό. Δηλαδή, πώς μιλάμε εμείς για τις ρίζες της ομάδας. Πώς μιλάμε εμείς για τις ρίζες της ομάδας, ρε παιδί μου. Πώς λέμε για τον Τζαρπανά, που είναι για μένα ο ΠΑΟΚ προσωποποιημένος. Λοιπόν, βλέπετε τι σκαρφίστηκαν οι ίδιοι άνθρωποι που έβαζαν τα μπαλάκια στην κατάψυξη. Έβαζε ο άνθρωπος στο χέρι, πού να φανταστείς τώρα ότι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού τα μπαλάκια ήταν όλη τη νύχτα στην κατάψυξη για να μην παίξουν μεταξύ τους. Εποχή Δραμουντάνη. Δηλαδή, ξεφεύγει πέρα από τα όρια η Λαμογιά, φίλε. Ο άλλος λέει ήταν διαιτητής και ήταν ταυτόχρονα στη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Ναι. Μιλάμε για έπαιξη. Και έπαιζε, σφύριζε τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ακριβώς. Κοίτα και στη διοίκηση. Εντάξει, ρε παιδί μου. Part-time. Αυτές είναι οι ρίζες τους και από τότε απλώνονται και έχουν φτάσει μέχρι τον Αλεξανδρή. Μέχρι τώρα. Και τη δήλωσή του θα το λέμε σαΐ αυτό του Σαΐ του Αλεξανδρή. Έτσι. Και τους κόκκινους. Κλέβω και το παιδί μου στα ζάρια. Και το είπε με περηφάνεια. Εγώ πέφτω, λέει, εσύ γιατί το δίνεις. Είμαστε τεράστια περήφανοι για τον Νίκο τον Τριανταφυλλίδη για αυτό το τρομερό δημιούργημα που έκανε. Και έχω την αίσθηση ότι αν δεν έφευγε από τη ζωή θα ήταν ακόμη πιο ρωτήνο. Ναι. Και της Μοντάζ, ας πούμε, το ανέλαβε κάποια στιγμή προς το τέλος η σύζυγός του. Ναι. Και σίγουρα δεν έχει την ίδια αίσθηση με αυτόν για το ΠΑΟΚ. Έτσι είναι διαφορετικό. Φυσικά. Νομίζω για μένα η μόνη παράληψη ήταν η μία αναφορά στα παιδιά στα Τέμπη. Κατά τα άλλα, επειδή πάρα πολλούς θα ζητούσαν περισσότερα πράγματα, δεν γίνεται. Έγινε ένα πολύ γρήγορο πέρασμα έγινε εκεί. Δηλαδή, ναι. Με εκατομμύρια στιγμιότυπα και τα λοιπά να το περάσεις όλο μέσα σε 90 λεπτά δεν γίνεται. Αυτό δεν είναι ακατόρθωτο, αλλά πέρασε το συνέστημα που για μένα είναι το σημαντικότερο. Αυτό. Και δεν πήγε να κάνει τέχνη ακατανόητη στους πολλούς, που συνήθως οι σκηνοθέτες έχουν μια τέτοια. Δηλαδή έχουν ένα τέτοιο όχι, θέμα. Γιατί ένιωθε, ήταν ΠΑΟΚ, ήταν επειδή είχα και τη χαρά να το γνωρίσω. Μα είδα, σε είδα κιόλας, φίλε. Ναι. Εμφανίζεσαι, δεν είναι, δηλαδή. Ναι, εντάξει. Είναι τρομερό συνέστημα, Κωνσταντίνο. Όχι, είναι σημαντικό που είσαι εκεί, φίλε. Είναι ιστορική στιγμή. Αύριο μεθαύριο που ο Κωνσταντίνος θα μεγαλώσει. Έτσι. Ναι. Τα παιδάκια σου θα πεις. Είναι το ότι είσαι εκεί, είναι μια σημαντική στιγμή. Έτσι, δηλαδή... Από είσαι, ρε φίλε, μια κουκίδα μπροστά στους γίγαντες. Δηλαδή, εντάξει, όταν είπες αυτό που είπες για τους παίχτες, δεν είναι απλά να το δουν. Το έχουν δει οι παίχτες και στο σινεμά και από όσο ξέρω τους δώσανε και DVD. Πρέπει να είναι εκεί ένας άνθρωπος να τους εξηγήσει ποιος είναι αυτός που μιλάει. Και γιατί λέει αυτά που λέει, κατάλαβε. Δηλαδή απλά το να το πούμε, επειδή είναι ξένος αυτού. Αν δεν μπορεί άλλος να δει, ας πούμε, τον αφανό να κλείει και λέει, να λέει, δες αυτόν τον άνθρωπο, ρε παιδί μου, συγκινήθηκε. Ναι. Πού να ξέρει, ας πούμε, τι έχει μεσολαβήσει τα χρόνια. Πού να... Κοίταξε, βλέπεις, ας πούμε, φίλε, μιλούσε ο Τσίντογλου αυτό, μιλούσε ο Τσίντογλου. Και... Αυτό που λέει στο τέλος για μένα είναι όλο το μεγαλείο του ΠΑΟΚ. Να γινόμουν. Το μεγαλείο. Να ήταν τα νιάτα, λέει, δύο φορές. Για να ξαναφορέσω να τη φανέλα. Να γύριζα, λέει, και να φορέσω μόνο τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ένας άνθρωπος 90 χρονών, έτσι. Για να καταλάβουν. Τελειώνουν όλα εκεί, Χριστό. Ναι. Όλα τελειώνουν σε αυτή την πρόταση. Ας το νιώσουν αυτό. Σύλλογο. Και ο Κουρουκίδης που λέει, να ήμουν και πώς έβαζα τα γκολ τότε, λέει.
να με σήκωνα στα χέρια, λέει, πάω, ξέρεις τι συνέστημα, λέει, τώρα με την τρέλα που έχουν, γιατί ξέρεις, αυτοί βλέπουν άλλου είδους τρέλα τώρα ο κόσμος. Είναι τρομερό συνέστημα να είσαι ΠΑΟΚ, ας το περάσουν όλοι γύρω από τον ΠΑΟΚ, αλλά και μέσα στον ΠΑΟΚ και ο κόσμος του ΠΑΟΚ, Κωστή. Γιατί πλέον τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλώσει πολύ το εγώ μας και θέλουμε πρώτα να επιβάλλουμε τα θέλω μας ο σύλλογο. Ακριβώς. Και μετά να προκόψει ο σύλλογος. Αν δεν γίνεται αυτό που θέλουμε, είμαστε στεναχωρημένοι και μονίμως γκρινιάζουμε. Ακριβώς. Ας σκύψουμε με βλάβια μπροστά στην ιστορία, μπροστά στους ανθρώπους, μπροστά στα τέσσερα γράμματα και όπως είπες, δεν μ' αρέσει ο τάδε παίχτης, δεν μ' αρέσει ο τάδε προπονητής, δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει εκείνο. Ας μην γινόμαστε κακομαθημένοι, επειδή λύσαμε τα θέματα της επιβίωσής μας. Είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι πριν λίγα χρόνια χάναμε την περιουσία μας, τους παίκτες μας. Τρώγαμε την αγωνία αν θα υπάρχουμε, αν θα πάρουμε άδεια, αν θα παίξουμε στην Ευρώπη, αν θα πάμε σε πρωτοδικείο, αν θα υπάρχουμε. Τρώγαμε τέτοια άγχη. Επειδή τα λύσαμε αυτά, ας μην ξεχνάμε. Ας μην πάψουμε να είμαστε ταπεινοί, να μην ξεχνάμε τις ρίζες και το DNA. Αυτό. Και όλα θα γίνουν, παιδιά. Έχει βρεθεί αυτός ο άνθρωπος. Μιλούσε για τον ΠΑΟ και έλαμπε ολόκληρος πάλι, το είδες. Τι να πούμε. Κάτι σημαντικό, δηλαδή για τελευταίο, ότι αυτό που είπες, όλα τα λεφτά, πόσο μπροστά έβλεπαν αυτοί οι άνθρωποι που ίδρυσαν το σύλλογο, που ήθελαν να περικλείσουν όλη την πόλη και όλη την προσφυγιά, γιατί κάπου ένας φίλος διάβασα ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι ποντιακό σωματείο. Εννοείται ότι δεν είναι ποντιακό σωματείο, είναι ένα σωματείο το οποίο ιδρύθηκε από Κωνσταντινοπολίτες, αλλά είναι προσφυγικό σωματείο και κάλυψε όλες εκείνες τα κενά των ανθρώπων που φυσικά είχαν έρθει στη Σμύρνη, από τη φυσικά Γράση, φυσικά από τον Πόντο, φυσικά από παντού. Δεν είπε κανένας ότι είναι ποντιακό σωματείο. Και δηλαδή, όλο τον κόσμο, όποιος αισθάνεται ότι έφυγε από τον τόπο διαμονής του και ακριβώς διώθηκε, και αγαπιέται τόσο πολύ αυτός ο σύλλογος. Ακριβώς. Είναι τεράστιος ο ΠΑΟΚ και πρέπει αυτοί που τον διοικούν να βλέπουν 100 χρόνια μπροστά, Κωστή. Να σε καλά, Χρήστο μου. Φιλιά, φιλιά. Και χρόνια πολλά και για χρες για όλο. Γεια σου, Χριστάρα, γεια σου, Χριστάρα. Ζούμου σου λέμε. Ζούμου σου λέμε. Πάμε να πάρουμε δύο γραμμές ακόμα. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας, πάμε στο μεθ επόμενο, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς το, ναι. Είμαι ο πρώτος που σε ξεγέλασε στο ποιος αυτός. Είσαι ο πρώτος με ναι την αναφορά που έχεις κάνει για έναν... Για ένα παιδί που ήταν παιδί στη... με το Μαυρίδη που είχε κάνει μια εκπομπή. Μπράβο. Μπράβο. Ναι, ασπρό μαύρο πανόραμα εδώ. Τα πήρες έτσι, ό,τι ήταν να πάρεις. Τι κρασιά είχαμε βάλει τότε, τραπέζια, τι είχαμε. Όχι, όχι, εγώ όταν σε πολύτεκνο στα δώσα, όσες φορές κέρδισα διαγωνισμό σε πολύτεκνο και άνεργο. Τι ωραίος που είσαι. Τι ωραίος που είσαι, τι ζουμουσάκι αγνώ που είσαι. Πήρα για τα πνευματικά δικαιώματα, δεν μπορεί να λες ο Μαλαμίσιος και ένα παιδί, αλλά λες ο Μαλαμίσιος και τα ασπρό μαύρο πανόραμα. Δεν θυμόμουν, αδερφέ, συγχώραμε. περίμενες να πω, ποιος είσαι που κέρδισε. Αυτός, 2-0, φίλε, διπλώνω. Ναι. Κωστή, εγώ όσες φορές έχω βρεθεί σε παρέα με Ολυμπιακούς, ναι, επειδή είναι, αυτοί το έχουν γενικά με το μίλημα, είναι χρόνια μπροστά σε αυτό. Με το, με το μίλη, με το μίλη τώρα, παιδά. Α, με το έχουν μίλητο, επιχειρήματα, ναι, να σου πούνε ότι ο ήλιος, ναι, βγαίνει τη νύχτα. Καλά, δεν νομίζω. Αν βρουν αντάξιο, εισάξιο, όχι εισάξιο, αν βρουν κάποιον με επιχειρήματα, δεν, στο τέλος δεν βγάζεις. Εγώ εκεί που τους πατάω τον τελευταίο καιρό, ναι, τους λέω το εξής. Πόσα χρόνια έγινε αυτό το πράγμα ο ΠΑΟΚ, μου λένε 30, 35, ούτε εμείς ξέρουμε, ναι, πόσα. Ναι. Ας πούμε 30 χρόνια, έτσι. Ναι. Αν εσείς κάνετε να πάρετε 30 ποιο χρόνια πρωτάθλημα. Ούτε σε ένα πήρα θα βρίσκεται ο Ολυμπιακό. Όχι στον Πειραιά, εντάξει, στον Πειραιά είναι η γειτονιά σας. Ένα χρόνο δεν πήραν και πέταγαν κορνέδες στους παίκτες, φίλε. Βρίζαν τον Κόκαλη και κάναν πεσήματα στους παίκτες. Τι μου λες τώρα. Έτσι. Ένα χρόνο εδώ. Το εξής μυστήριο κάθε φορά συζητάω όταν κατεβαίνω κάτω Πελοπόννησο, που έχει πολλούς και στο χωριό έτσι του μπαμπά, πάρα πολλούς Ολυμπιακούς. Φωλιά. Φωλιά, φίλε. Και Παναθηναϊκούς και Αεκτσίδες λιγότερους. Και το ερώτημα είναι το εξής. Λέω, μπορείτε να εξηγήσετε. Πώς γίνεται ενώ δεν έχω πάρει τίτλους που αυξάνω συνεχώς τη δύναμη στο οπαδικό κίνημα. Πώς γίνεται να αυξάνω τους οπαδούς. Εσείς θα είχατε συρρυκνωθεί, γιατί όλο είναι βασισμένο πάνω στο πρωτάθλημα, πρωταθλητής, τίτλο. Εμείς αυτό το πράγμα, ναι, φυσικά το θέλουμε. Αλλά δεν βασίζεται εκεί η αγάπη για την ομάδα. Κατάλαβες. Εξηγούμε άλλα πράγματα πρώτα στα παιδιά μας και μετά πάμε παρακάτω. Αυτό δεν μπορούν έτσι να το καταλάβουν, αδερφέ. Δεν μπορούν. Έτσι ακριβώς, την καλημέρα μου, Κωστή. Γεια σου, Πανόραμα. Αυτός ήταν, κυρίες και κύριοι, ο δεύτερος με ξεγέλασε με το ποιος αυτός, αυτοί οι δύο. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε, υπενθυμίζουμε χορηγή πρώτης ώρας, είναι η Ερβαντόλ, η κορυφαία κρέμα για αρθρώσεις, οστεοαρθρίτιδες, θλάσεις, τα πάντα όλα αυγενικά,
ως φυαλγίες από τη σύναψη 2-17-876 στο 2310-217-876. Μπείτε και στο ervandol.gr να δείτε για τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει το αρπαγόφυτο, αυτό το φυτό από τα βάθη της Αφρικανικής Ηπείρου. Εσκιάδης υγραέριο 4,73-118 ως και 50% γλιτώνεται. Σχεδόν τα μισά λεφτά που βάζει τώρα με τη βενζίνη. Με απόλυτη ασφάλεια πίσω στο χώρο του πορτμπαγκάζ, μέσα στο χώρο της ρεζέρβας μπαίνει το μικρό καζανάκι και έχετε τρομερή οικονομία. Και βέβαια ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, ειδικά αυτό το διάστημα LG τηλεοράσεις εκπληκτικές. Και 50 χρόνια σε λίγο θα σας πω, σε λίγες μέρες, για τη γιορτή 6 Νοεμβρίου και τα πάρα πολύ σημαντικά δώρα που κληρώνουμε. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω ότι κληρώνουμε σήμερα ένα διήμερο στο Θερμές, υπέροχο, στο Λουτράκι, Αριδέας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Επιστρέφουμε! Έλα, όλα γιάχμα ρε κουφάλα νεκροτάφτη, δεν πεθαίνουμε ποτέ, να το ξέρεις! Όργανο παίζεις, είπαμε, πλατανόφιλο. Χαιρετίσματα θέλω να στείλω στον Δημήτρη Δασκαλάκη. Δεν ξέρω αν ακούει ο μπαμπάς του Σωτήρη. Ο Σωτήρης θέλει να στείλει μήνυμα στον μπαμπά. Άσχετο το τραγούδι. Αν και φαντάζομαι με τέτοιο γιο θα είναι και αυτός ο Μερακλής. Τον ευχαριστεί που το 1996 στην κατασκήνωση... Το 1986, αλλιώς δεν βγαίνουν τα νούμερα, στην κατασκήνωση θυμήθηκε να του πάει το μπλεκ την Τρίτη, δεν τον ξέχασε, πήγαινε κάθε Τρίτη για να του πάει το μπλεκ. Μπαμπά Δημήτρη, σε ευχαριστεί ο γιος, να ξέρεις. Εδώ είναι φίλε, να φύγει ο τείχος Χατζη Βασιλείου και πάμε πακέτο και τέτοια. Εδώ είμαστε. Κληρώνουμε καταπληκτικό τριήμερο. Όποιος κερδίσει θα περάσει υπέροχα. Αφήστε πίσω, κάντε κλειστή τρίπλα στη μελαγχολία, στη στεναχώρια, στο άγχος. Πολύ χαιρόμαστε που μπορούμε κάθε εβδομάδα να στέλνουμε ένα ζευγάρι να περάσει υπέροχα στο ξενοδοχείο Θερμές. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Μπουκάρουμε στη δεύτερη ώρα. Γιατί δεύτερη ώρα είναι χορηγός. Οι τέντες. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζής, 35 χρόνια τέντα πέργολα δυναμική ζελατίνα, 4-30-011. Φυσικά καλόε! Όσοι πάρετε μέχρι τις 10 στο 23-12-200-500, 23-12-200-500, έχετε 2 λίτρα φυσικής αλόης, 45 ευρώ και άλλα 20 ευρώ δώρα. Σαμπουάν, αφρόλουτρα, κρέμες, όλα με αλόη. Η πρώτη εταιρεία που έμαθε στους Έλληνες την Aloe Vera, αυθεντικό προϊόν. Και φυσικά, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο, η 705-750. Θα δώσουμε και πάλι τραπέζια για εκεί 16 χρόνια. Κορυφαίο μαγαζί. Κορυφαίο μαγαζί με κρεατικά στην πόλη. Πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα από τους χορηγούς να κάνουμε και λίγο εκπομπή. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, 5-3. Καλώς το Θοδωρή. Γεια σου, Θοδωράνε. Γεια σου, μουσικάρα μου, έλα. Ήμουνα από τους πολλούς που στηθήκαν 11 η ώρα και τα απόλαυσαν στο 2 νεχθές. Πολύ χαίρομαι. Εγώ δεν το γύρισα αργότερα γιατί έβλεπα το ντοκιμαντέρ για πολλωστή φορά. Μου λέει η γυναίκα μου, ούτε εσύ θα σε δεις. Τώρα. Μ' άρεσε πολύ η εκπομπή και ο Μανώλης έτσι πολύ άνετος, ωραίος. Έτσι. Εσένα σε είδα λίγο σφιγμένο βέβαια γιατί είναι εξαίσθηση του πρωτάρι, τέτοια, η πρώτη φορά που λέει. Τι πρώτη φορά βρε. Τηλεοπτική. Τι τηλεοπτική, έχουμε κάνει φίλε πολλά χρόνια τηλεόραση, αλλά έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε. Και στο Europe One και στο TV Θεσσαλονίκη και απλά είναι φίλε, η εκπομπή φίλε είναι κουκουρούκου αυτό. Η εκπομπή μου θύμισε λίγο αθλητικό ροντέο. Πώς είναι το ροντέο που κάνουν λίγο στο κανάλι, έτσι παρατηρήσεις. Περίς, αυτό θέλουμε φίλε εμείς, να είναι παραθλητικό, να έχει χαβαλέ, να έχει διάθεση. Αυτό είναι και χαίρομαι που σας άρεσε γιατί βλέπω τα μηνύματα. Αυτό δείχνουν. Μια μικρή παρατήρηση τώρα. Ό,τι θες. Φυσικά. Ότι... Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις. Διορθώνουμε. Ήταν αρκετά λάθος τα φώτα εκεί. Γυάλιζε πολύ το πλάνο από πίσω. Τα διορθώσαμε στο ημίχρονο όπως είδες. Α, μπράβο. Τα διορθώσατε μετά το είδα. Πώς φαίνεται ότι είσαι γνώστης. Πώς φαίνεται ότι είσαι περπατημένος. Εγώ ξέρω από μένα, από τη δικιά μου τη σύνδεδα. Κανονικά. Πρέπει να είστε τουλάχιστον 1-1,5 μέτρο μακριά από την πλάτη σας, από το φόντο σας. Πρέπει να δώσετε... Πολύ καλά τα ξέρεις. Για να μην γυαλίζεις και να μην κάνεις σκιές. Να τοποθήσετε από πάνω για να μην κάνεις σκιές. Αλλά όχι υπερβολικά. Απλά... Τόσο, αυτά είναι
αρχικά. Από πάνω εμάς ενοχλούν τα φωτοστέφανα. Το φόντο μετά διορθώθηκε. Λέω εντάξει, το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε. Φίλε, κοίταξε, εμάς εμποδίζουν τα φωτοστέφανα από πάνω. Δεν μπορούν. Γι' αυτό δεν ξέρω και τι χώρο έχετε. Δεν είναι... Αν είναι μεγάλο το στούντιο. Όλα καλά. Κοίταξε, θα κάνουμε οπωσδήποτε ζεύξη κάποια στιγμή. Έτσι, ναι, μουσική. Ναι, ναι. Εγώ μάλλον ξαναρχίζω 6 Νοεμβρίου. Ξαναρχίζω. Άντε, άντε, μπράβο. Με το καλό. Με το καλό. Περάσαμε αυτά που εντάξει, περάσαμε τώρα. Είπαμε... Κοίταξε. Τιμούμε τους ανθρώπους που φεύγουν. Τι θα ήθελε η αδερφή σου? Δεν θα ήθελε να είσαι χαρούμενος? Δεν ξέρει πόσο σου αρέσει αυτό. Να ήταν εκεί δίπλα μου. Θα ήθελε να είναι. Ήταν κάποια στιγμή. Λοιπόν, ήταν, όταν το ξανακάνεις αυτό, θα νιώσεις ότι με κάποιο τρόπο είναι εκεί η Θοδωρή. Να ξέρεις. Μίλησα χθες και με Σταφυλίδη Ηλία από Χέλσιμπουργκ. Χέλσιμπουργκ. Προσπάθησα να τον βγάλω προχθές, δεν πιάσαμε. Κάτι με το τηλέφωνο στη βόλτα που κάναμε. Ο άνθρωπος το ζήτησε κάποιες πληροφορίες, γιατί θα ανεβώ Σκανδιναβία πάνω το Φεβρουάριο. Και το παιδί εξυπηρετικότατο. Αυτό, αδερφός. Χαιρετίσματα έχεις από δασκαλάκι, τριτοξάδερφο. Ναι. Φιλιά πολλά. Ναι. Γεια σου 533. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλώς το παιδί, καλώς το φιλάρετο. Ωραία ήταν, πολύ ωραία η χθεσινή. Πραγματικά δηλαδή αξίζει κανείς να το βλέπει πολλές φορές. Ωραία, θα το ανεβάσουμε και στο Facebook και στο zoomusu.gr. Γιατί υπάρχει κόσμος που δεν μπορούσε, που δεν το πιάνει το κανάλι μακριά, τα παιδιά στο εξωτερικό κτλ. Σήμερα, ναι, αν ανοίξεις στο ΠΑΟΚ TV, ναι, δηλαδή ουσιαστικά στο διαδίκτυο, mm-hmm, έχει 68.008 συνδρομητές. Ναι. 68.000 σημαίνει ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων, mm-hmm, που θα μπορούσε να την εκμεταλλευτεί η ΠΑΕ. Ναι. Και είναι πάρα πολύ εύκολο. Ναι. Για τους ανθρώπους στο διαδίκτυο λες. Ναι. Βεβαίως για τους ανθρώπους στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα, γιατί η ιστορία συνεχίζεται, δεν είναι μόνο το παρελθόν. Φυσικά. Όλα τα παιχνίδια της γυναικείας ομάδας, των μικρών, να μπορούν να εμφανίζονται εκεί μέσα και όποιος θέλει να τα βλέπει. Γιατί να χάνονται όλα αυτά. Ναι. Και αν θέλεις... Μέσα σε αυτό μπορεί να έχει και παλιά παιχνίδια. Δηλαδή πραγματικά να γίνει πιο ενεργό, mm-hmm, αυτό που... Πολύ ωραίο αυτό που λες. Για κάποια παιχνίδια μόνο ενεργό. Νομίζω ότι όταν κάποια στιγμή γίνει ΠΑΟΚ TV, δηλαδή πραγματικά με όλη την σημασία της λέξης και με την πλατιά έννοια, θεωρώ ότι τέτοια πράγματα θα δείχνει η τηλεόραση. Μα καταρχάς όλο αυτό το υλικό, το φωτογραφικό, τι ωραίο που θα ήταν να είναι σε μια αίθουσα μεγάλη. Και όχι μόνο το φωτογραφικό, και των αντικειμένων. Γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία εκατοντάδες άνθρωποι θα πηγαίνανε να πολύ τα δουν. Πολύ σωστά. Υπάρχουν, κάθε σπίτι είναι ένα μικρό μουσείο. Κάτι έχει αφήσει ο παππούς, κάτι είχε από εκείνο το μάτς, ένα απόκομα εισιτηρίου, ένα κασκόλ, μια φανέλα που είχε πάρει. Οπότε εκεί ίσως ο καθένας θελήσει να το παρουσιάσει. Δεν είναι ανάγκη να το χαρίσει αν δεν θέλει να το χαρίσει. Μαζεύεις, αίθουσες, όχι αίθουσα, αίθουσες. Μια μικρή λεπτομέρεια είναι αυτό που έχω, που δεν πρέπει να το έχουν και πολλοί. Είναι στα σπίρτα από πάνω, υπήρχαν παλιά και το καλύπτανε με ένα άλλο αντικείμενο, με ένα μεταλλικό, δεν ξέρω αν σου είχε τύχει, διακοσμητικό. Δηλαδή τα σπίρτα μπαίνανε μέσα σε ένα άλλο, στο μέγεθος που είναι τα σπίρτα. Ναι, ναι, απλά το τύλιγε ένα σιδερένιο, ναι, ναι. Μπράβο. Σε πολλά σπίτια. Αυτό λοιπόν έχω το σήμα του ΠΑΟΚ, χρυσαφή χρώμα απ' έξω γύρω-γύρω, πανέμορφο είναι. Χρονολογία. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί βέβαια. Υπάρχουν του κόσμου τέτοια αντικείμενα. Ναι, ναι. Πολλά, πολλά, πολλά. Είναι κοιμήλια για κάθε σπίτι. Υπάρχει κόσμος ο οποίος θα θελήσει αυτά τα πράγματα να τα παραδώσει, γιατί ίσως νιώθει ότι ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια και ότι δεν έχει δικαίωμα να το κρατά μόνο στο σπίτι του. Βεβαίως, Είναι ωραία να περνάει κάποιος να τα κοιτάζει, να βλέπει και να τα ευχαριστιέται. Όχι ένας δηλαδή, χιλιάδες κόσμος που θα περνάει. Αυτό είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά όλα αυτά θέλουν σίγουρα οργάνωση και θέλουν δουλειά. Δεν είναι... Έτσι, έτσι. Πραγματικά ήταν ευλογία που αυτός ο άνθρωπος πριν φύγει μπόρεσε και μας έδωσε τέτοια κληρονομιά. Δηλαδή αυτό είναι κληρονομιά. Πάρα λες και... πολύ σημαντικό. Λες και έπρεπε να κάνει κάτι πριν φύγει, σαν λες και το ήξερε ας πούμε. Τι να πω. Ναι, είναι... Βάζει ακόμα περισσότερο συνέστημα. Ναι. Έμπνευση, γιατί αυτό που λέμε νέα τούμπα, νομίζω ότι θα μπορούσε να περικλεί και όλα αυτά τα ιστορικά που δεν τα έχουν και πολλές ομάδες εδώ που τα λέμε. Έγινε, φιλάρετε.
Καρά σου. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Σήμερα έγινε το απίστευτο. Με την πρώτη φορά που είπα καλημέρα, δεν ναι. έφαγα παπά από τους προηγούμενους δύο, χωρίς να ξέρω σε ποια θέση βρίσκομαι. Δεν άκουσα, δεν άκουσα. Πρώτη φορά καλημέρα και έπιασε. Κατευθείαν. Και έχεις άλλους τέσσερις πίσω, να ξέρεις, στην πλάτη. Λοιπόν, το νιώθεις το βάρος, Σανταλίνα Μανταλίνα. Σκουντάνε, Κωστή. Έλα, έλα. Πάμε, Κωνσταντίνε, λοιπόν, πάμε. Ήρθα να αποκαταστήσω μια αδικία που υπόθηκε το πρωί-πρωί. Ήμουνα ο πρώτος που σου έκανε πιο σταθμό σε ένα μηδέν. Την πρώτη μέρα με Ευστρατιάδη που ήσουνα. Στον αέρα. Στον αρένα. Ναι. Στον αέρα. Στον αέρα, ναι. Ξεκίνησε και είπε ποιος αυτός ένα μηδέν. Ναι. Και σε παίρνω τηλέφωνο και σου λέω εκείνος το βλάκα, σταματήνε φάρ. Και μου λες ποιος βλάκα. Ποιος αυτός ένα μηδέν. Αυτό ήταν πριν μπουν τα δώρα. Φυσικά, φυσικά. Δεν το θυμάμαι, είναι η αλήθεια. Δεν το θυμάμαι. Δεν το έχω καταχωρήσει. Εγώ θυμάμαι. Μετά από λίγο το 1-1, γιατί είχα το μυαλό μου αλλού. Θυμάμαι ότι είχε ηχογραφήσει εκπομπή τη φωνή μου με το ποιος και ήθελες να κάνεις ποιος αυτός ένα μηδέν ηχογραφημένο. Όχι, είχα πει θα το κάνω, αλλά δεν το κάνω. Θα το κάνεις. Ναι. Είπα θα το κάνω, αλλά δεν το. Ιστορία, φίλε, ιστορία. Τι ωραία, λοιπόν, φίλε, τι ωραία που είναι αυτά. Θέλω να κατακύλω ότι το γκολ που έβαλε ο Μαλαμίσιος, τους πέρασα όλους εγώ, φίλε, με την μπάλα, άδειασα και ο τερματοφύλακα και έδωσα μπάλα στην κενή ευθεία και ο Μαλαμίσιος που ήταν το 1-0. Με κούρασες εσύ και ήρθε και αυτός. Κούρασα εγώ, ναι, τότε με την αιμοδοσία που δεν έκανε σποτάκι ο σταθμός και λέω ότι κάνετε σποτάκια, λέτε σποτάκια και άλλους για ελληνοθείες και τέτοια. Ναι, ναι. Θα φέρει λίγο όμορφα. Πόσο ήθος έχετε που προσπαθείτε, φίλε. Το εκτιμώ τόσο πολύ, φίλε. Και σύνοσα αυτή και βγαίνει ο Μαλαμίσιος μετά στη κοινή αιστεία και σε κοινή αιστεία. Πάρε βάλε, φίλε. Συγγνώμη, ρε φίλε, αλλά το γκολ είναι δικό μου. Είναι φοβερή assist. Σαν αυτόν που λέει ο Μπράουν στο γκολ του Μαραντόνα το 1986 με την Αγγλία που τους περνάει όλους. Λέει όλοι μνημονεύουν, λέει, το Μαραντόνα, αλλά κανένας δεν λέει τη γαμάτη assist που του έδωσα εγώ. Δεν ήταν τέτοια του λέει. Έτσι, αφιερωμένο. Αγόρι μου. Λοιπόν, ωραίο το ντοκιμαντέρ χθες. Αν και δεν το είδα όλο γιατί γύρισα να δω τα μούτρα σου. Εντάξει, το είχες ξαναδεί όμως. Το είχες ξαναδεί. Το είχες ξαναδεί. Δεν το έχω ξαναδεί, αλλά θα το κατεβάσω να το δω. Ναι, ναι, εντάξει. Υπάρχει στην μπουτίκ το DVD σε πολύ χαμηλή τιμή. Να το πούμε. Χαιρετίσματα στον Πέτρο και στα υπόλοιπα παιδιά στην μπουτίκ που σκίζονται αξίζει, να εξυπηρετήσουν. Να το πάρει αυθεντικό. Αυτό, φίλε, είναι για να υπάρχει αύριο μεθαύριο, μόλις μεγαλώσουν τα παιδιά μας. Ναι, υπάρχει φυσικά. Έγινε φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Οχ, ξύλο. Οχ, τοπ. Ντομπρογιούτρο λέμε. Ζεύιμο βέλη και τρενούτκε. Ντομπρογιούτρο, αδέρφια. Ντομπρογιούτρο, φίλε. Κι αν είναι ντομπρογιούτρο. Είναι. Είναι και θα είναι. Εσαΐ. Θα ήθελα πέρα όλο αυτό που λέτε και συμφωνώ απόλυτα και είναι όλα αποδεκτά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει στην ομάδα του βόλεϊ. Δεν το σχολιάσαμε καθόλου. Δεν είναι που πρέπει όμως να το δούμε και να πούμε κάποια πραγματάκια. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή πώς χωρίς να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Με μία ήττα για το Λυκά που να διώχνουμε έναν άνθρωπο και ένα συνεργάτη ο οποίος μας πήρε νομίζω το πιο δύσκολο πρωτάθλημα, το τρίτο συνεχόμενο κιόλας, έτσι. Να σου πω, επειδή δεν είμαι βαθύς γνώστης, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι, και να έχουμε ας πούμε στο ποδόσφαιρο παράδειγμα. Ναι. Τη μία μετά την άλλη, ήττες, κακές εμφανίσεις, αυτά και να μην αλλάζει τίποτα. Να παίρνουμε κύπελο στο handball και να φεύγει ο προπονητής. Δηλαδή είμαστε μαγικός σύλλογος, ναι, φίλε. Ναι. Δεν ησυχάζουμε ποτέ, φίλε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Okay. Εγώ έχω στεναχωρηθεί πολύ για την ανακοίνωση του ΤΑΠ που ήταν πάρα πολύ λυπή και για τους δύο. Δεν τους αξίζει. Δεν ξέρω, ειλικρινά σου λέω, δεν γνωρίζω τι έχει παιχτεί. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μόνο ιστορία με το League Cup. Πιθανόν υπήρχαν άλλα πράγματα, διαφωνίες ή διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Θα μάθω όμως και θα πω. Αδέρφια, αυτό δεν είναι δηλαδή διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων ως προς τι. Όταν δεν το ξέρω, κρατάς... εικάζω, δεν έχω κάτι. Δηλαδή, συζητάμε τώρα... Ναι, φαντάζομαι, παιδί μου, ότι μάλλον κάπου τσακωθήκανε, κάπου διαφωνήσανε για να υπάρξει ένα τέτοιο διαζύγιο με έναν άνθρωπο που είναι πετυχημένος.
πιθανόν κάτι, κάτι έχει στραβώσει κάπου, κάτι δεν πήγε καλά. Αλλιώς δεν είναι. Αμή τι άλλο πετυχημένο. Με τέτοιο πρωτάθλημα που πήραμε εκεί μέσα. Δεν το τρίτο συνεχόμενο, ξαναλέω. Και εδώ πέρα προσπαθούμε να πάρουμε κάτι, να κάνουμε κάτι στο ποδόσφαιρο και γίνονται άλλα πράγματα εντελώς άλλα από αυτά που πρέπει να γίνουν τελικά. Ναι. Δεν γκρινιάζω, βάζω απλά ερωτηματικά. Ναι, και καλά, όχι, καλά, κάτι δεν γκρινιάζεις. Πρέπει να, υπάρχει απορία, δηλαδή δεν το περίμενε ο κόσμος το διαζύγιο στο βόλεϊ αυτό. Έχει περάσει στα ψηλά, Κωστή. Έχει περάσει στα ψηλά. Εμένα με στεναχώρησε πάρα πολύ, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια είμαι κοντά στην ομάδα. Ναι. Και δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και θα ήθελα να δώσει τον ΤΑΠ μια έτσι πιο εκτενή ανακοίνωση για το τι ακριβώς συνέβη. Τι να πω. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Τι να πω, ρε παιδί μου. Θα μου άρεσε να έχει γίνει και στο ποδόσφαιρο αυτό, έτσι. Αλλού το θέλαμε και αλλού έγινε. Τι. Το εκεί ήθελα να καταλήξω. Αλλού το θέλαμε και το θέλουμε. Αφού βλέπουμε ότι δεν πάει και δεν γίνεται τίποτα. Και γίνεται αλλού που δεν θα έπρεπε. Δηλαδή τι έπρεπε να γίνει στο μπάσκετ με το 0-5 με τον Παπαθεοδόρου. Μπράβο στο μπάσκετ. Μπράβο στο μπάσκετ. Γιατί στηρίζουν έναν άνθρωπο στον οποίο πιστεύουν. Ήτανε 0-5 ήτες. Έτσι πέντε ήτες σερί. Έχουμε πάει στα 2-5 και θα πάμε σιγά σιγά και καλύτερα. Σωστά. Τέλος πάντων, ζου μου σου λέμε και αδερφέ τα πάντα και με μόνο ενωμένοι, μην το ξεχνάμε. Μόνο, μόνο. Ποτέ, ποτέ χωρίς αυτό. Ποτέ. Φιλιά, Γκόραν. Χρόνια πολλά στην πόλη μας, χρόνια πολλά σε όλα τα αδέρφια που γιορτάζανε. Μην ξεχάσω και την Τίνα Δημητριάδου που γιόρταζε χθες, έτσι. Επίσης. Δημητρόπουλη Δημητριάδου. Σε όλο τον κόσμο. Και στην φιλιά, πόλη. Φιλιά, φιλιά. Αγαπάμε. Φιλιά, φιλιά πολλά φιλιά. Σε όλους. Γεια σου Νίκο Κρομλίδη, καλλιτέχνη μου. Γεια σου, αδερφέ μου. Καλημέρα σε Χρύσα την Άντσου. Είχατε πολύ γέλιο χθες πάντως. Λέει στο ποιος αυτός, το Γαϊδουράγκαθο τον έχω, λέει 2-0. Έτσι, και μεταξύ σας, έτσι. Θυμίζω ότι ο Θοδωράνος με τον Καραγιάννη, οι δύο ταξιτζίτες μας, για πολύ μεγάλο διάστημα δεν μιλούσαν γιατί περνούσε ένας. Τι έγινε, ναι, ποιος, αυτός 1-0. Κόψαν την καλημέρα μεταξύ τους. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Ο Θανάση, με τι κάνει. Γεια σου, ρε Θανάση. Καλά. Λοιπόν. Λίγο μια σύνδεση με το προηγούμενο και θα καταλάβεις. Εχθές ο Βασιλόπουλος είχε την κύριο Παϊσιάδη και εξήγησε πολλά πράγματα για αυτό που έγινε στο ΤΑΠ. Α, μάλιστα, δεν έτυχε να ακούω τον Κώστα, ναι, αλλά χθες. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον. Είχα γύρισμα, για πες. Ήθελα το θάρρος και το και τις άμεσες αποφάσεις να τις είχα και στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ναι. Αυτό συνδέεται. Όσον αφορά στον προπονητή εννοείς ή γενικά. Πώς? Όσον αφορά στον προπονητή ή γενικότερα. Για τις συρρυκτικές αποφάσεις που πρέπει να παίρνονται όταν, ναι, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Πάνε καλά, μάλιστα. Αυτό, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως έγινε με τον Στανόγεβιτς, ας πούμε. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, μετά το χθεσινό ντοκιμαντέρ, αφιέρωμα ταινία στον ΠΑΟΚ, εγώ παίρνω και λέω ότι δεν έχω πλέον τη λέξη υπομονή, την έχω βγάλει από το μυαλό μου. Δεν τη λέμε στην εκπομπή, αν είσαι παλιός ακροατής. Και τα, ναι, διέγραψα και από εκεί. Αν είσαι παλιός ακροατής, γνωρίζεις ότι την έχουμε καταργήσει. Μετά από το χθεσινό που είδα. Ναι. Το θέμα είναι ότι η συγκίνηση ήταν μεγάλη από αυτά που λέγανε οι παλέμαχοι κυρίως, το πώς νιώθανε τον ΠΑΟΚ. Πολύ εντυπωσιακό αυτό που είπε ο Σάντος, ότι 30 χρόνια έχει να πάρει αυτή η ομάδα τίτλους και συνεχώς οι οπαδοί του αυξάνονται. Έτσι. Και δεν το λέει όποιος όποιος. Γιατί γίνεται αυτό και έδωσε την απάντηση. Φυσικά είναι το συνέστημα, το αίσθημα που υπάρχει. Συγκλονιστικό ήταν επίσης ο παλέμαχος που έλεγε για τα παπούτσια ότι βρήκε... Ένα 40 και ένα 42 και ένα 42. Ο Τσίντογλου νομίζω. Λοιπόν, ο Τσίντογλου, ο Νότης, ναι. Ναι. Ο κύριος Τσίντογλου. Αυτό που θα πω δεν είναι, είναι ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να, πώς σκέφτομαι εγώ τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, θέλω να πω στον ηματιοφύλακα, όπως τον λέγανε, ναι, του ΠΑΟΚ, στην επόμενη προπόνηση, να δώσει στον Μπέλκα ένα 43 και ένα 41 παπούτσι και να κάνει προπόνηση. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Μάλιστα. Για να, ναι, για παράδειγμα, να εκτιμήσουν. Όχι, να εκτιμήσουν. Τον ανέφερα επειδή είναι μέσα από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ. Και τον αρρώστη, πιστεύουμε και έχουμε προσδοκίες. Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Να σε καλά. Λοιπόν, να σε καλά.
Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Να υπενθυμίσουμε ότι κληρώνουμε σήμερα ένα υπέροχο διήμερο στο ξενοδοχείο Θερμές, σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον στο Λουτράκι Αριδέας. Γράφετε FM με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Πάμε να πάρουμε τη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Επιτέλους. Καλώς την είναι. Εγώ δεν πήρα ούτε μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού, ούτε ναι, μετά τον ξέρω, αγώνα ξέρω. Του Καλαμαριάς. Κάνεις αποσυμπίεση. Δεν ξέρω το τι θα έλεγε το στόμα. Τι θα έλεγε ο στόμας. Ήθελα να κρατηθώ, κατάλαβες. Δηλαδή, γιατί είμαι και πολύ αυθόρμητος. Ξέρω ποιοι δεν παίρνετε μετά τις τραβές. Και εγώ δεν θα έπαιρνα. Θα έπαιρνα, δεν ξέρω το τι θα έλεγα. Και λέω, άσε καλύτερα, τούλα ηρέμησε. Ναι. Γιατί. Ναι. Γιατί. Φιλαράκι, μετά από τόσα χρόνια που είμαι και εγώ από τις πρώτες που σε ακολουθώ πάντοτε. Λοιπόν, εχθές δεν το κατάφερα να το κάνω, εσύ. Με συνεπήρε τόσο πολύ αυτό το που είδα, την ταινία θα την πω κι εγώ, στην ΕΡΤΡΙΑ. Βρε, εγώ δεν είδα, τι μου λες τώρα. Ξεχάστηκα τελείως, πίστεψέ με, δηλαδή τελείωσε. Και εγώ ακόμα το μυαλό μου ήταν εκεί και έστειλα μηνύματα στο γιο μου, γιατί δεν πιάνει ΕΡΤΡΙΑ εκεί, να του πω τι περίπου έδειξε, ας πούμε. Γιατί κάποια γεγονότα... Δεν τα ξέρουμε, βέβαια. Αλλιώς... Άλλο είναι να σου τα λένε, άλλο να τα διαβάζει, και άλλο είναι να τα βλέπεις. Δηλαδή ήταν τέτοιο πράγμα. Κάποια στιγμή, ας πούμε, έκλαιγα, ξέρω εγώ. Τέτοια συναισθήματα που γι' αυτό πάρα πολλές φορές λέω ότι μόνο ο ΠΑΟΚ και μόνο ο ΠΑΟΞης μπορεί να έχει τέτοια συναισθήματα. Πάει και τελείωσε. Μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να καταφέρει τέτοια πράγματα. Όπως είπες, χωρίς τίτλους, χωρίς τίποτα, και κάθε μέρα γεννιούνται οπαδοί. Γιατί πραγματικά είναι ένα άλλο πράγμα το συναίσθημα το να είσαι ΠΑΟΚ. Τα είπαν οι περισσότεροι, τους μείνανε. Εμένα στο τέλος, και με αυτό θα έτσι δάκρυσα κιόλας, με τον κύριο, πώς τον είπες, το μεγάλο, όχι τον κύριο Κουρουκίδη, και τον άλλον τον κύριο... Ο κύριος Τσίντογλου. Ναι, που του αρέσει το τραγούδι να ήταν τα νιάτα δύο φορές, για να μπορούσε να ξαναβάλει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, και τα ήρθε σε τέτοιο φόρτιση που έκλαιγε, να μπορέσει να ξαναμπεί να παίξει μέσα. Λοιπόν, κατάλαβα αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, με το τίποτα, με το χρύωτα, με το τίποτα, πόσο αγαπούσαν τον ΠΑΟΚ, τη φανέλα, και το να μπουν μέσα να παίξουν πάλι στο γήπεδο, στο για μία φορά ακόμα. Ήταν ένα πράγμα φοβερό, φοβερό, φοβερό. Δηλαδή, τέτοιες στιγμές, τι να σου πω, ήταν, αφού ξεχάστηκα, πιόνες, να γυρίσω να δω, που τόσα χρόνια δεν υπάρχει θέμα πρωτιάς σε ραδιόφωνο, να μην σε ακολουθήσω. Να μην... Ξεχάστηκα τελείως. Θα σου πω το θυμήθηκα τώρα, θα τον ανέφερε εσύ. Θα τον ανεβάσουμε και στον αθλητήριο και στο zoomosu.gr. Θα τον δω στο zoom σου, θα το ακούσω. Σου λέω, μου λέει η Γεωργία, δεν θα γυρίσει, λέει. Λέω, τι να γυρίσω. Άσε. Λέει, δεν θα σας δεις. Λέω, τι να δω. Γιατί δεν είναι ζωντανή η εκπομπή, έτσι. Είναι μαγνητοσκοπημένη. Α, μαγνητοσκοπημένη, λοιπόν, είναι. Μαγνητοσκοπημένη, βέβαια. Λοιπόν, δεν θα γυρίσεις, λέει, να δεις. Λέω, όχι, τι να δω. Κάτσε τώρα, θα τελειώσουμε το ντοκιμαντέρ και μετά. Το οποίο το είχα δει, έτσι. Αλλά δεν είναι. Δεν το είχα δει. Δεν το είχες δει. Δεν το είχα δει. Και που είχες πει ότι και τους παίκτες, οι παίκτες πήγαν. Τους είχε δείξει μετά και στο TV Park, τους έβλεπα. Πήγαν και στην πρεμιέρα του που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, 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 το ξέρω. Πήγαν όλοι και με τη συζύγου τους και τα λοιπά. Σύσσωμοι. Ας το ξαναδούμε, ναι, λοιπόν. Αλλά το τι τους έμεινε δεν ξέρω. Αυτό, βέβαια. Ναι, ναι. Πρέπει να νιώσουν. Έμεινε κάποιοι, είπαν κάποια πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα τι άλλο τους έμεινε. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Δεν μου... Ότι το είδαν γιατί τους ούτε κοστομιαρισμένους με τις γυναίκες μου. Αυτοί όλοι πήγαν και είδαν την ταινία. Εντάξει, αυτό να την ξαναδούμε. Ήταν κάτι φοβερό το χθεσινό. Και πραγματικά για ακόμη μια φορά το λέω, μόνο όταν είσαι ΠΑΟΚ μπορείς να τα καταλάβεις αυτά. Αυτό. Και γιατί ο ΠΑΟΚ συνέχεια γεννάει ΠΑΟΞίδες, τελείωσε. Και ένα άλλο, ρε εσύ, από τότε ακόμα η βρωμιά και η πονηριά, ρε εσύ, με τους Βούλγαρους, τους διαιτητές, με 750 ο ίδιος ονόματα, με πέντε ονόματα. Εκεί πέθανα, αυτό το ήξερα. Ναι, βέβαια. Πέθανα όταν το άκουσα. Λέω, άκου να δεις τι γίνεται, ρε παιδί μου, άκου να δεις. Τέλος πάντων, ζούμου σου λέμε. Φιλιά, φιλιά, ζούμου σου. Γεια σου, τουλάρα μου. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο, ξαναλέω. FM κενό, το μήνυμά σας στο 54526. Για ένα διήμερο στο Θερμές, στο Λουτράκι, δύο διανυκτερεύσεις. Δύο διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο, πέτρινο, υπέροχο ξενοδοχείο με ανέση, με τζακούζι, με. FM κενό, το μήνυμα στο 54526. Πάμε, 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 διαλυματούπεν και επιστρεφουά. Το καλό το στίχο δεν έχει, φίλε. Φιλιά στο Τουρατσίδη που γράφει αυτά τα ξεσηκωτικά για το Δημάκη, για τον Πατή. Σας έχω τάξει ότι εδώ στο Λίμπερο θα έχουμε
λαϊκές βραδιές, όπως κάνουμε πάντα στα ραδιόφωνα που δουλεύουμε αυτά τα σχεδόν 20 χρόνια πλέον, εσίως. Λοιπόν, θα κάνουμε λαϊκές βραδιές, υπέροχες, μέρες τζούφιες, ξεκούδουνες, όχι Σαββατοκύριακα, γιατί οι καλλιτέχνες δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα, σχεδόν διήμερα πλέον όλοι. Αλλά καθημερινές βραδιές θα κάνουμε ωραία πράγματα. Θα φέρουμε, δεν θέλουμε απλά να φέρουμε τον τραγουδιστή να κάνει μια συνέντευξη τυπική, να έρθει με την ορχήστρα να κάνουμε μουχαμπέτι. Εδώ είμαστε, ζουμου σου λέμε και κάθε σκάρτο καίμε. Εδώ, πάμε στις γραμμές, ανοιχτές 23-10-287-888. Και βέβαια, μην ξεχνάτε, κληρώνουμε και το λέω τελευταία φορά γιατί σε έχω ζαλίζει το παχύ έντερο, ότι κληρώνουμε ξενοδοχείο. Δύο διανυκτερεύσεις στο Θερμές, το υπέροχο ξενοδοχείο. Στο Λουτράκι Αριδέας. Καλημέρα σας, νέοι! Γεια σας. Έλα ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα. Έλα Κωνσταντίνε μου. Πού είσαι, πού είσαι πλυντηριάκι, πού είσαι? Πού να με, έρχομαι να δω τον εγγονό τώρα. Πήγε το γάλα και είμαι κρυμμένος, εγώ δεν με ακούς. Το βαγγελάκι μου. Ωρε φίλε, αυτό φίλε είναι ζουμουζού ατόφιο αυτό. Αυτό είναι ζουμουζού. Αυτό είναι φίλε. Ναι, το σμάκωσε, φωνάζει τώρα. Έρχομαι βαγγελάκι, περίμενε με λόγω στο Κωστή. Ναι, ναι. Τώρα θα αρχίσουμε τα τρελά μας. Συνθήματα και δεν συμμαζεύεται. Βέβαια. Ήδη και εγώ φίλε έχω τώρα μπήκε σε το. Τον πήρα από χθες. Τώρα είστε πιο μεγάλο. Πόσο μεγάλο. Κοίταξε, 2 ετών και 2 μηνών είμαστε. Μα αλλά... είναι 16 ακόμα. Α, εντάξει. Είσαι η ΚΑΠΑ 17 μηνών. Ναι, ΚΑΠΑ 16 μισό. Λοιπόν, φιλαράκι, να πούμε χρόνια πολλά και χτες. Έλα, Βαγγελάκι μου, έλα, αγόρι μου. Έλα, αγόρι μου, έλα. Κάνε τον παππού, κάνε τον χαβά τον παππού. Κάνε τον γιογιό. Άμα πεις πρώτα παππού, θα δεις τι θα γίνει εδώ πέρα να πούμε. Έχουμε πάνες και ενήλικες. Να ξέρεις. Ναι, μπράβο. Πώς, μας τα έλεγαν και δεν τα πιστεύαμε, Κωστά. Μας τα έλεγαν και δεν τα πιστεύαμε. Αν δεν το ζήσεις. Βέβαια. Τι να πεις, φίλε. Τα χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που γιόρταζε χτες στην πόλη μας και να πω και κάτι άλλο. Γιατί τα αθλητικά λίγο πολύ όλοι θα πούμε τα ίδια φελάρα. Ναι. Λοιπόν, πολύ μεγάλη μερίδιο ας πούμε ευθύνης έχει η Χαλάθρα, η τότε κάτοικη της Χαλάθρας που απελευθερώθηκε η πόλη, το έχω ξαναπεί. Φυσικά. Γιατί ο Αξιός δεν ήταν εδώ που είναι σήμερα, ήταν ανάμεσα Χαλάθρα και Σύνδο. Ήταν πλημμυρισμένος και τότε δυστυχώς όποιος προλάβαινε να απελευθερώσει ένα μέρος το κρατούσε κιόλας. Ναι. Και, δηλαδή με την... βοήθεια των ανθρώπων εδώ πέρα, των κατοίκων, των φτωχών κατοίκων τότε της Χαλάθρας, για να έχει 450 χρόνια τον τρόπο πάσα κεφάλι σου, τι θες. Έβαλαν τις βάρκες τους, επειδή ήταν ψαράδες, δεν μπορούσε το μηχανικό να βρει λύση, πώς θα περάσει ο στρατός. Και ό,τι ξυλία είχαν, παιδί μου, πόρτες, παράθυρα, ξύλα διάφορα, και πέρασε γρήγορο ο στρατός μας και πήγε απελευθέρωση στην πόλη. Σωστά τα λες. Σωστά τα λες. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, έχει τώρα, από πέρσι έγινε ένα μνημείο. Εδώ να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, καλά είναι και η πολιτεία να το ξέρει και ο Δήμαρχος, έγιναν και κάποιες, φυσικά ο κόσμος δεν ξέρει, έγιναν και κάποιες φέτος ενέργειες, όχι μόνο εμείς και η πολιτεία, γιατί είναι σημαντικό πράγμα, αδερφέ. Ναι. Προλάβαμε την πόλη, δεν ξέρουμε τι θα γινότανε. Mm-hmm. Είναι μερικές λεπτομέρειες, πώς ήταν η γυναίκες και οι φίλε, μπορεί να αλλάξει μία λεπτομέρεια, που όλη την ιστορία. Μία λεπτομέρεια. Κατά πώ ήταν οι πυρώτησες, οι μάνες, οι γυναίκες, οι αδερφές κοβαλούσαν τα πολεμοφόδια του φαγητό στο στρατό μας. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα γνωρίζουμε. Μην το συζητάς. Εν τω μεταξύ, τώρα, δείχνει στο ντοκιματέρ που δείχνει από το αρχείο της ΕΡΤ, από το μέτωπο. Δεν το είδαμε, δεν πιάνω την αιτία. Κάθε φορά δείχνει τον παππού μου που δεν τον γνώρισε γιατί έφυγε στα 44 του. Λοιπόν, μπράβο. Τον δείχνει ένα κοντινό πλάνο και μου λέει ο πατέρας μου, όταν ήρθε από την Αλβανία ο πατέρας μου, λέει, ο παππούς μου δηλαδή. Ο Κώστας, μας είπε ότι πλησιάσανε και μας πήρανε με τον κινηματογράφο, λέει. Κάποια στιγμή ήρθαν και μας έκαναν εκεί που ήμασταν στο μέτωπο. Η Γερμανία, ποιους μισούσαν περισσότερα, τους Πολωνούς, τους Ρώσους και τους Έλληνες. Αυτοί τους πολεμήσαν. Όλοι οι άλλοι ήταν περάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Και δεν πιάνανε και τίποτα. Ποιοι οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Ελβετοί, οι Άγγλοι, οι Άγγλοι πολεμήσαν, οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι, ποιοι. Μόνο εμείς. Οι Πολωνοί, γι' αυτό τους μισούν οι Πολωνοί, που είναι ένας υπέροχος λαός η Πολωνία για μένα, και οι Ρώσοι, φίλε. Αυτοί πολεμήσαν μόνο και εμείς μπορούσαμε να πούμε περνάτε, όπως οι Τούρκοι, που δεν κάναν τίποτα. Τι να κάνουμε. Τελείως. Αυτό να βλέπουμε. Έτσι, λοιπόν, για τον Πάο θα συνέλθουν οι παίχτες, φιλαράκι, και ο προπονητής, γιατί όλη η Ελλάδα ξέρει ότι έχουμε την καλύτερη ομάδα, πρέπει να το αποδείξουμε. Πρέπει
Για να μην έχουν επαγγελματιότητες και θαμώνες τους με κόνο λόγο να μιλάνε, ρε φίλε. Έτσι. Η ομάδα πρέπει να σταθεί αντάξια του Ιβάν Σαββίδη, του κόσμου γενικότερα. Γενικότερα, να σταθεί στο ύψος του κόσμου, του Ιβάν, γενικά, του οργανισμού όλου του υπόλοιπου. Η ομάδα να στηρίξει αυτό το οποίο ξεκίνησε από εδώ. Μπράβο. Έτσι, για να εξαρθρωθεί όλο αυτό το σύστημα. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Άντε, ζουμουσού. Γεια, ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζουμουσού. Καλημέρα σας, ναι. Μήπως γνωρίζετε... Όχι, ρε Τσουκνίδα. Πού είσαι, ρε Τσουκνίδα. Ναι, μήπως... Μήπως γνωρίζετε τι έλεγε χτες ο ντοκιμαντέρ που είδαν οι περισσότεροι το βράδυ. Μήπως γνωρίζετε τι αλήθειες έλεγε. Γνωρίζουμε, ναι. Τι, για... Κωστή, φαντάσου, αγόρι μου, τι αλήθειες έλεγε. Τέτοιες από παλιά, με τον Βούλγαρο τον διαιτητή που έλεγε. Ναι. Με τα πέντε πρόσωπα. Με τους παίχτες που φεύγανε με το 90 κάτι εκεί που μιλούσε ο Καραγεωργίου, ο Σκαρτάδος, ναι. Όλοι αυτοί. Φαντάσου τι γινόταν και τι άλλο δεν έχουμε ακούσει εμείς. Πολλά πράγματα. Πολλά. Και φαντάσου κοστί... αυτό μόνο το μήνυμα που έχει στείλει στην ομάδα πριν από λίγο, ο Σπύρος ο Φαγωγέννης που λέει «Σε ευχαριστούμε Νίκο Τριανταφυλλίδη για την κληρονομιά που μας άφησες Μπιζίμ ΠΑΟΚ». Εξηγούσαν το Μπιζίμ τι σημαίνει, ναι, που σημαίνει ο δικός μας, έχει όμως πολύ, δεν είναι με την έννοια της κτήσης του «είναι δικό μου και όχι δικό σου». Έχει πολύ τρυφερότητα μέσα, έχει πολύ ρομαντισμό, έχει αγάπη που είναι, πώς λέμε, ο δικός μου άνθρωπος, η δική μου μάνα, ο δικός μου πατέρας, έτσι. Με αυτή την έννοια είναι. Είδες με πόσο νοσταλγία μιλούσαν όλοι αυτοί οι παλιοί και λένε πώς γίνεται να γυρίσω πάλι να παίξω έστω και για λίγο. Άστο, μην το συζητάς, φίλε. Κοίτα, λοιπόν, να ήταν τα νιάτα δύο φορές, λέει μόνο και μόνο δεν είπε ο άνθρωπος να γυρίσω για να γλιτήσω τη ζωή μου ή για να είμαι δυνατός ή για οτιδήποτε, να χαρώ όλες τις άλλες χαρές που χαίρεται ένας νέος άνθρωπος, μόνο και μόνο για να φορέσω τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τελειώνουν τα λόγια, φίλε. Τότε, τι αγώνα έκανα κι εγώ, έχεις ένα DVD εκεί πέρα. Το ξέρεις. Ναι, ναι, το ξέρω, φίλε. Το ξέρω. Λοιπόν, το ξέρω και δεν το έδωσα, το κλήρωσα τότε στον κόσμο, ναι, και είναι συγκλονιστικό. Φαντάσου και σου είπα, πρέπει να το πας. Ναι, πρέπει να το πας. Προσπάθησα, μου είπες κάπου που να απευθυνθώ. Ναι. Ακόμα δεν έχει γίνει βέβαια τίποτα. Μάλιστα. Φαντάσου, σε αυτό το DVD που είναι 4,5 ώρες, είδες κιόλα. Άστο, φίλε. Υπερπροσπάθεια. Υπερπροσπάθεια. Και τι δουλειά έγινε για να γίνει όλο αυτό. Άστο, φίλε. Ώρες. Λοιπόν. Ωρες. Πριν φύγεις, πες μου λίγο... Θα και εγώ να το βγάλουμε, να το δει ο κόσμος τέλος πάντων, γιατί δεν είναι μόνο για μένα και για άλλους γιατρείς αυτό. Πολύ σωστό. Μπορεί να το ανεβάσουμε στο zoomosu.gr. Θα δούμε. Αυτό δεν είναι για πώληση, είναι δική σου... Ναι, ναι, εντάξει. Θα δούμε, Κωστή. Μακάρι όμως, γιατί δεν είναι να μένει για ένα-δυο άτομα. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όσοι άλλοι φίλοι μου το είδαν, μου είπαν πρέπει να... Άστο, φίλε, έχεις κάνει υπέροχη δουλειά. Στο είπα και τότε. Και το ένα και το δύο. Ναι, υπέροχη. Ναι, ναι. Πιθανό να κάνουμε κάτι τέτοιο, αφού δεν είναι προς εκμετάλλευση. Να το ανεβάσουμε να μπορεί ο καθένας να το δει. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Γεια σου, γεια σου, Τσουκνίδα. Πάμε για τελευταίος που πριν μας πει οτιδήποτε, να μας δώσει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 80. Καλημέρα. Καλημέρα. Για δώσε λίγο το νούμερο να βγάλουμε. Το 25. 25. Έγινε, Άκη. Το αγαπημένο μας νούμερο. Κάτσε να πω και γρήγορα. Το 25 πριν μου πεις οτιδήποτε. Σε 206-6977, σε 206 για θερμές, Κωστή, ζουμου σου. Δεν μου έχει γράψει τίποτα άλλο. Θα βγούμε να σε πάρουμε τηλέφωνο. 6-9-7, σε 206 τελειώνει. Ναι, για θερμές, Κωστή, δεν μας έχει στείλει. Μετεπώ, θα σε πάρουμε μόλις βγούμε, αδερφέ ή αδερφή. Αν είσαι φίλοι. Ναι, για πες λοιπόν, Άκη. Καταρχήν, χρόνια πολλά στην πόλη μας, στην ωραία. Ναι. Και στην ομαδάρα μας. Λοιπόν. Αυτοί που μιλήσανε χθες, γιατί εγώ δεν σε είδα εσένα, Κώστα, έτσι μιλήσει, συγγνώμη. Ούτε εγώ με είδα, σου ξαναλέω. Το ξέρω. Τα λέω πώς είναι. Περίμενα να τελειώσει το ντοκιμαντέρ και μετά γύρισα. Και ήμουν σε φίλου, γι' αυτό πιο δεν σε είδα. Όχι, γιατί. Λοιπόν, αυτοί που μιλήσανε, οι πιο μεγάλοι σε ηλικία και οι πιο μεγάλοι άνθρωποι, αυτοί δεν πληρωνόντουσαν. Ήταν το πιο βασικό. Δεν παίρναν λεφτά όπως παίρναν μετά, ναι, από αυτούς και τώρα. Έτσι. Ναι. Και βλέπεις. Μερικοί που ρίξαν κάτι δάκρυα εκεί πέρα μετά, άστο. Καλά. Καταλαβαίνεις. Εντάξει, είπα ότι δεν μου άρεσαν όλοι όσοι μίλησαν. Αυτό είναι όμως προσωπικό γούστο και προσωπική αντίληψη. Εγώ θέλεις να πω κάτι. Δεν χρειάζεται. Δευτερόλεπτα. Άστο. Θα ήθελα οι συγκεκριμένοι να μην βγαίνουν να μιλούν σε κάποιους συγκεκριμένους που ξέρουμε
τι αντίληψη έχουν για την ομάδα. Όχι, ας βγαίνουν να ξέρουν και οι νέοι με ποιους έχουν να κάνουν. Τέλος λοιπόν. Πάντων. Πάμε, ας μην χαλάσουμε το... Μην γίνει μουτζούρα εκεί. Κατάλαβες, Κωστή. Κατάλαβα πολλά. Τέλος πάντων, από εβδομάδα θα τα πούμε. Φιλιά, φιλιά. Να μην σε καθυστερώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είσαι γερός. Τελειώσαμε. Έλα. Έγινε η κλήρωση. Την κάναμε ήδη. Αδερφέ μου, Σωτήρη. Θέλω να πω, θα βγούμε να πούμε να σε πάρουμε τηλέφωνο 206 να δούμε ποιος είσαι. Αυτός ένα μηδέν. Καλημέρα, τη χθεσινή εκπομπή στην τηλεόραση την έχει το zoomsu.gr. Θα την ανεβάσουμε σήμερα, Νικόλα μου. Καλημέρα με τρέλα και μεταξύ κορδέλα. Όταν αγαπάς τον ΠΑΟΚ, δεν μασάς πουθενά. Έπεσα, μα θα σηκωθώ έτσι γιατί είμαι φαν Γκαρσία. Γεια σου, τσόφα! Μη μασάς τίποτα, ρε. Μη μασάς τίποτα, Σοφία. Μη μασάς τίποτα. Λοιπόν, αυτό ακριβώς τίποτα άλλο. Το παλικαράκι το είπα όλα, λέει ο Θοδωρής ο 533. Λοιπόν, πολύ ωραία τα έγραψε. Ο φίλος ο Καραγιάννης ο Χρήστος. Καλημέρα στον Αλεπί το Θόδωρο, σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στον Χρήστο τον Κολοβό στη Μελβούρνη. Φίλε μου Κωστή, Γιώργος από Εύος, με όλα τα λεφτά χθες ήταν τα λόγια του Σάντος στο τέλος. Πως ο ΠΑΟΚ χωρίς τίτλο γίνονται πιο πολλοί οπαδοί του. Σωστό. Καλημέρα φίλε και στην παρέα μας με υγεία. Θα ήθελα πολύ να πω πως, πώς ήταν ο ΠΑΟΚ και πώς είναι. Με Twitter δεν με και κόβεται εκεί. Πάρα πολλά, δεν πρόλαβα να διαβάσω τίποτα με τα τηλέφωνα. Όλα μπήκαν όμως στην κλήρωση. Έρχεται η Τρόικα, δεν φεύγει κανένας. Και ο Μάριος και ο Δημήτρης και ο Χρύσανδος. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.